καλώς ήρθατε για το τσακάλο καταπληκτικό με τους κοροχοπιπινοκαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήροι και αθλητήριες, κάμ το δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό! Εδώ είμαστε, πάμε να κάνουμε και σήμερα κλειστή τρύπνα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα πόδια, να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά ζουμουσάδα! Στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι, σήμερα έχω κοτσολιέρισα, είναι η Αναστασία που ανεβασμένη επάνω στην κονσόλα θα μας οδηγήσει σε ασφαλή ύδατα των Ερτζιανών. Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Καλό μήνα, μπήκε ο Σεπτέμβρης, γύρισαν όλοι. Αυτό είναι το γέλιο του. Γυρίσατε! Γύρισαν όλοι. Γύρισαν, φαίνεται από τα μπαρκαρίσματα. Φαίνεται από τις φάτσες σήμερα. Δηλαδή λίγο που. Γιατί πάρκαρα μακριά σήμερα. Και μέχρι να έρθω έβλεπα φάτσες. Δεν υπάρχει καλός χειμώνας. Το λέω. Καταρχήν υπάρχει το φθινόπωρο που το έχουμε όλοι στο φτύσιμο. Παρεμβάλλεται μια εποχή που την έχουμε τελείως ξεχασμένη. Άντε καλό χειμώνα. Συγγνώμη ρε παιδιά. Ε? Δεν άκουσα. Ακριβώς. Είναι απλά 33 Αυγούστου. Ξεκάθαρα. Δηλαδή με τέτοιες θερμοκρασίες, άντε σήμερα έχει πέσει λίγο 2 βαθμούς κάτι να πούμε. Και λέτε καλό χειμώνα. Να σας καεί το ερκοντίσιον, εγώ λέω. Εδώ είμαστε και θα είμαστε κάθε μέρα. Πρώτο Θεός. Στην 21η σεζόν που δεν ξεκίνησε ευχάριστα. Που ξεκίνησε με στεναχώρια. Αλλά είπαμε και στις καλές και στις άσχημες. Και στις χαρές και στις λύπες. Είμαστε μαζί. Αυτό σημαίνει ραδιοφωνική παρέα. Θα συζητήσουμε για τη χθεσινή πάρα πολύ σημαντική νίκη για πολλούς λόγους. Για πολλούς λόγους. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα τα πούμε. Θα τα αναλύσουμε. Γυρίσαμε. Μπήκαμε στο Σεπτέμβρη. Είναι μάτς που στα χωριά μας τα λένε must win. Ένα τέτοιο παιχνίδι ήταν χθες το βράδυ με τον Πανιόνιο στην Τούμπα. Ένα μάτς το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, ήταν στον απόϊχο από τον επώδυνο αποκλεισμό, από το στραπάτσο, από το ψυχολογικό αυτό σοκ που έπαθε όλη η οικογένεια, που πάθαμε όλοι από τον αποκλεισμό αυτόν που στήχησε σε πολλά επίπεδα, να μην τα αναλύουμε, να μην τα ξαναλέμε. Σημασία λοιπόν είχε με όποιον τρόπο, είτε δηλαδή με καλή μπάλα, είτε με κακή μπάλα, είτε με γιώμες, είτε με γκολ που θα χτυπήσει την πλάτη, με οποιοδήποτε τρόπο, η ομάδα εχθές να πάρει τους 3 πόντους. Το κατάφερε, χάρη στην ευφυΐα και την ποδοσφαιρική έμπνευση του τύπου που είναι ένα κράμα, του Μπάμπη Μουστακίδη, του Γιάτσεκ Μόχ και από το χοντρό λιγνό του λιγνού, σαν φάτσα, σαν σαγόνι, όταν βρέχει με κλειστό το στόμα πίνει 3 λίτρα βροχή, μια τέτοια φάτσα, δεν σου γεμίζει καθόλου το μάτι, όμως ο Μπαγασάκος από την Πολωνία το έχει το γκολ, παρεπιπτόντως 3ο γκολ στα 3 τελευταία παιχνίδια, σκόραρε και στο ευρωπαϊκό, σκόραρε και την πρώτη αγωνιστική, σκοράρει και τώρα, εχθές. Τέτοιες λοιπόν μέρες που υπάρχει τρομερό άγχος σε όλους, τέτοιες μέρες που παρά τη στεναχώρια ότι ο κόσμος γεμίζει το γήπεδο και είναι εκεί και βροντοφωνάζει ότι εσύ που μου χάρισες απίστευτες χαρές, εσύ που μου γέμισες τα μάτια, εσύ που με κατέβασες στο δρόμο, εσύ που μου άνοιξες τη βαλβίδα της αποσυμπίεσης και πανηγύρισα 2 double τα 2 τελευταία χρόνια, εσύ είσαι αυτός που μπορεί να με στεναχώρησες, αλλά εγώ δεν σε εγκαταλείπω. Το είπα και στην εκπομπή της Παρασκευής που ακόμα έβραζε το αίμα και οι φλέβες ήταν πεταγμένες γιατί ήταν λίγες ώρες μόνο μετά τον αποκλεισμό. Το λέω και τώρα. Θα το γράψω κιόλας για τη scripta manent verba volant, λέγανε οι Λατίνοι, οι οποίοι τα μισή τα είχαν κλέψει από εμάς βέβαια. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Τα γραπτά μένουν, λέει, τα λόγια φεύγουν. Βέβαια δεν είχε ανακαλυφθεί το ίντερνετ και δεν ανέβαιναν οι εκπομπές μας ηχογραφημένα στο zoomusu.gr, αφού τις μοντάρει η υπέροχη Αναστασία. Ε, βλέπεις πώς ενώνουμε τα θέματα, Αναστασία, πώς υπάρχει η αλληλουχία, πώς πάμε, μπαίνουμε στους κομματόδρομους, ξαναμπαίνουμε στην άσφαλτο. Λέω λοιπόν ότι αυτό που αγαπάμε
δεν το ξεσκίζουμε στη δύσκολη, εκεί που έχει αποτύχει να φέρει αυτό που θέλουμε, στη δύσκολη, στη στραβή, δεν το ξεσκίζουμε, δεν το αποδομούμε, δεν το απαξιώνουμε, δεν το λιδωρούμε, δεν το ευτελίζουμε, δεν το διαπομπεύουμε, δεν το ισοπεδώνουμε. Θέλετε να σας πω ρήματα? Μπορώ να λέω μέχρι αύριο το πρωί ρήματα. Αυτό που αγαπάμε, στη δύσκολη το στηρίζουμε. Αυτό που αγαπάμε δεν το εγκαταλείπουμε. Δεν είμαστε μόνο δίπλα του στο πανηγύρι και στη χαρά. Τζουμ τριαλαριλαλόλαλα. Εξάλλου ο ΠΑΟΚ γι' αυτό φημίζεται. Ότι ο παδός του επέλεξε να γίνει ένα με τα τέσσερα γράμματα, όχι από ευκαιριακό πανηγυράκι ή από πρωταθλήματα. Δεν γίναμε γι' αυτό ΠΑΟΚ. Δεν κάναμε γι' αυτό τα παιδιά μας ΠΑΟΚ. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Η χαρά είναι άλλα πράγματα που μας οδήγησαν να δέσουμε τις ζωές μας μέχρι να μας σκεπάσουν με το ξύλινο παλτό και να μας πάνε τέσσερις στους ώμους. Γι' αυτό επιλέξαμε αφοσίωση στα τέσσερα γράμματα. Και αφοσίωση, πίστη, αγάπη, λατρεία, σημαίνει είμαι εκεί στη στραβή, στη δύσκολη. Και ο κόσμος επέλεξε να είναι εκεί. Είπαμε, γίναν λάθη, πάρα πολλά λάθη στο σχεδιασμό, πάρα πολλά λάθη στην αντιμετώπιση των δύο παιχνιδιών με τη Σλόβαν, αλλά πρέπει και καταλαβαίνει ο κόσμος ότι υπήρχε ένα σχέδιο να μας πετάξουν έξω από το Champions League στα μάτς με τον Άγιαξ. Φάνηκε το τρύπημα από τους διαιτές, δεν μου το βγάζει κανένας από το μυαλό ότι δεν με ήθελαν εκεί. Φάνηκε ότι έγινε προσπάθεια για οικονομικό αποκλεισμό και στραγγαλισμό της ομάδας με τα τηλεοπτικά, με την Νόβα και την απαξιωτική της συμπεριφορά, τις ανακοινώσεις της και τις όποιες προτάσεις της που ήταν για τον 5ο και τον 7ο της βαθμολογίας και όχι για τον αήττο νταμπλούχο, πρωταθλητή και κυπελούχο. Φάνηκε από όλα αυτά και μετά βγάλαμε και μόνοι μας τα μάτια μας βέβαια στα δύο μάτς με τη Σλόβαν που ακόμα και εκεί ήταν εχθρική η διαιτησία, αλλά εκεί ήμασταν αυτόχειρες. Για να τα λέμε όλα. Ο κόσμος λοιπόν ήταν εκεί. Στάθηκε ιδιαίτερα ο Φερέιρα στην παρουσία του κόσμου. Ευχαρίστησε, ειδικά στο σημείο που ευχαριστώ τον κόσμο, λέει, που δεν αποδοκίμασε στο 1-1 και που μας έσπρωξε με το πάθος του, λέω εγώ, με τη φωνή, με την τρέλα, να πάρει η ομάδα σε αυτή τη δύσκολη βραδιά, γιατί ήταν δύσκολη. Θα είχαμε 15 μέρες απίθμενη, ατέρμονη, ατελείωτη, γκρίνια, μύρλα, ισοπαίδωση πάλι από κάποιους. Στενοχωρούμε τους άσπονδους εχθρούς που περίμεναν στραβοπάτημα εχθές. Στενοχωρούμε αυτούς που θέλουν μετά από την ευρωπαϊκή αποτυχία αυτό το πράγμα να περάσει στο πρωτάθλημα και η ομάδα να παρουσιαστεί διαλυμένη και ο κόσμος να σκοτώνεται ο ένας με τον άλλον. Λυπούμεθα. Θα τα λύσουμε τα θέματά μας. Πηγαίνοντας τώρα στο χθεσινό παιχνίδι. Φυσικά και φάνηκε επηρεασμένη η ομάδα, όχι τόσο στο πρώτο ημίχρονο που κάτι έπαιξε. Ήρθε το γκολ του Τσούμπα Ακπομ, από τον οποίο περιμένουμε πολλά. Εγώ και σήμερα θα το πω, ότι αυτός ο τύπος θα βγει πρώτος σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Χθες μία πάσα πήρε από το Μίσιτς, ο οποίος σε ρόλο δεκαριού στη συγκεκριμένη περίπτωση του είπε πάρε, βάλε. Έκανε την κίνησή του, απέφυγε, πάρτο στη γωνία, γεια σας, αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σιμακοπούλου, στο ρόλο του μικρού λούστρου Βασιλάκης Κάιλας. Έτσι απλά. Έτσι απλά. Όταν όμως δεχτήκαμε τον γκολ με μηδέν φάσεις μέχρι εκείνο το σημείο, και αυτό πρέπει όχι απλά να μας προβληματίσει, όχι απλά να το λύσουμε. Πώς γίνεται από εκεί που είχαμε άμυνα μπετών και ο άλλος μάτωνε για να μας βάλει γκολ. Τώρα σε όλα τα μάτς έχουμε δεχτεί γκολ μέχρι τώρα, σε όλα. Και στα δυο με τον Άγιαξ και στα δυο με τη Σλόβαν και με τον Πανετολικό και εχθές. Όταν λοιπόν το ισχυρό μας όπλο, γιατί από εκεί ξεκινούσαν όλα πέρσι, με τους ίδιους παίχτες, έτσι, δηλαδή πάνω κάτω είναι οι ίδιοι παίχτες. Είναι ο Μάτος, είναι ο Κρέσπο, είναι ο Βαρέλα, είναι ο Πασχαλάκης, απλά είναι ο
Γιαννούλης αντί του Βιερίνια. Είπαμε για αυτό το έλλειμμα το ψυχολογικό που δεν υπάρχει ο αρχηγός. Είναι τεράστια απώλεια. Και ήταν στα ευρωπαϊκά μάτς. Και αγωνιστικά, πολλό μάλλον δε ψυχολογικά, που γυρίζει ο παίκτης και βλέπει πίσω τον αρχηγό με το πανί στο μπράτσο. Να τους λέει πάμε, να τους φάμε, να δίνει πρώτο στο πρόσταγμα, να είναι μπροστάρης, να είναι ηγέτης. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Ανεβαίνουν όλοι οι παίκτες 30% στο πώς διαχειρίζονται έναν αντίπαλο. Τι είσαι εσύ, Σλόβαν, και θα μου βάλεις γκολ από ελεύθερο. Θα σας φάω τα λαρίγκια, ρε. Τι είσαι, ο διαιτής του Άγιας, πας να δώσει 3 πέναλτι, θα σου φάω το λαρίγκι. Λέμε τώρα, γυρίζω στα αυτά γιατί το χθεσινό μάτς έρχεται, είναι απόνερα από τον αποκλεισμό από τη Σλόβαν. Και ήταν ένα από αυτά τα μάτς που έρχεται ένα αρχή και γίνεσαι άνω κάτω. Που μπορεί ο άλλος να κάνει μια αντεπίθεση και να γίνει 1-2 και να τρώμε τις άρκες μας πάλι και από την αρχή να ξεκινήσουμε στραβά στο πρωτάθλημα. Αυτό θέλουν οι αντίπαλοι μας, οι οποίοι όπως είδατε σκούζει ο Καραπαπάς για το ΒΑΡ και ότι είναι μια παροδία και βγήκαν και κλεγόντουσαν. Γιατί? Επειδή από το ΒΑΡ δύο Κυριακές τους έχουν δοθεί πέναλτι. Χθες λέει 2 γκολ μας ακύρωσαν, 2 πεντακάθαρο offside. Τα βλέπει όλη η Ελλάδα στις αθλητικές εκπομπές, τα βλέπει στις μεταδόσεις. Είναι 2 πεντακάθαρο offside. Κι όμως βγαίνει να κλαφτεί. Βγαίνει να κάνει την προπαγάνδα του. Βγαίνει να σκούξει. Και βέβαια ο ταλέπορος που κρατάει το μικρόφωνο, εκεί που λέει παροδία το ΒΑΡ και καταστρέφει το ποδόσφαιρο και τι είναι αυτά και αδικεί το Ολυμπιακός. Δηλαδή μιλάει για τα ανθρώπινα δικαιώματα ο Αδόλφος Χίτλερ. Μιλάει για τη δασοπροστασία. Μιλάει για την πυρασφάλεια ο Νέρονας που έκαψε τη Ρώμη. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μιλάει κατά των selfie και των social media η Kim Kardashian που έχει τον κόλο της όλη την ώρα φάτσα κάρτα μπροστά παρτίδα. Ακόμα και στη Γένα έχει την κάμερα μέσα. Μιλάνε αυτοί. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και ο ρεπόρτερ που κρατάει το μικρόφωνο και τον ακούει να λέει παροδία το ΒΑΡ και αδικηθήκαμε για αυτά κτλ. Φίλε, δεν έχεις. Αλλά πού θα μου πεις, θα δυστυχήσει ο άνθρωπος. Συγγνώμη κύριε Καραπαπά. Την προηγούμενη αγωνιστική, το πέναλτι του Αστέρα Τρίπολης, το πεντακάθαρο, το εξόφθαλμο, τράβηγμα στη φανέλα του Μπαράλε στο τέλος του παιχνιδιού, ευνόησε ή αδίκησε τον Ολυμπιακό κύριε Καραπαπά? Πού να το πει ο άνθρωπος? Πού να τολμήσει να το πει? Πού να τολμήσουν να πάνε κόντρα στο μεγάλο αφεντικό? Τι έγινε εκεί τότε, κύριε Καραπαπά? Αλλά αυτά τα κάνουμε. Όλα είναι εντυπώσεις. Όλα είναι προπαγάνδα. Χθες παίρνει ένα πέναλτι. Πάμε στην αρχή. Ένα πάρα πολύ αυστηρό. Θα πω εγώ να μην πω ανύπαρκτο. Και μετά σκούζουν και χαλάνε τον κόσμο για τον Ολυμπιακό που αδικείται. Γελάνε και τα βρέφη. Γελάνε και τα προνήπια. Γελάνε και τα ποικιλόμορφα αμνοερήφια. Τα παρδαλά κατσίκια που έχουν μια πιο μεγάλη δυσκολιότητα στο χιούμορ από ότι τα μονόχρωμα. Το πιτσιλωτό είναι πιο δυσκύλιο. Δεν γελάει. Γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Αυτό το οποίο είναι ανίσχο και κάνει κλάμπινγκ. Ρώτα τον, συγγνώμη κύριε Καραπαπά. Λέτε για το ΒΑΡ ότι αδικεί τον. Καταρχήν είναι να σας πληροφορήσουμε ότι και τα δύο offside σήμερα είναι. Πρώτο. Δεύτερον, έχετε πάρει δεύτερο πέναλτι το οποίο είναι αυστηρό σήμερα στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και ξεκλειδώνει όλο το άγχος γιατί ήταν χάλια ο Ολυμπιακός. Και τρίτον κύριε Καραπαπά, το πέναλτι στον Μπαράλες θα μας πείτε? Πού να καθίσει στρατιωτάκι μπροστά ο ρεπόρτερ της Νόβα, πού να τολμήσει να πει το παραμικρό? Πού να τολμήσει? Γυρίζω πάλι στα δικά μας. Ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα η οποία κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα. Χωρίς να παίξει σπουδαία, αγχωμένη, πρέπει οπωσδήποτε να δούμε το θέμα με την άμυνα. Δεν γίνεται να τρώμε γκολ κάθε φορά. Δεν ξέρω, ο προπονητής που φαίνεται σοβαρός άνθρωπος, που φαίνεται έξυπνος, δεν ξέρω τι σύστημα θα παίξει, αν θα επιμείνει στο 4-4-2. Χθες ήταν ένα καθαρό 4-4-2 με Σφιντέρσκι και Ακπομ. Δεν ξέρω, μήπως πρέπει να το ξανασκεφτεί ή να το δει ότι μήπως αυτοί εδώ οι παίκτες
μπορούν να παίξουν καλύτερα το 4-2-3-1. Παιδιά, σκέφτομαι φωναχτά έτσι. Δεν είμαι από αυτούς που θα βγουν και θα πούν «Κάνε αυτό! Γιατί δεν κάνεις εκείνο! Κάνε έτσι, κάνε αλλιώς!» Δεν είμαι. Ούτε είναι η δουλειά. Ούτε θα του πω πώς θα κάνει η δουλειά του. Σκέψεις λένε. Λέω ρε παιδί μου, μήπως αυτοί εδώ οι παίκτες που έπαιζαν αυτό το σύστημα 3 χρόνια του δώσουν περισσότερα πράγματα. Είναι πιο εξοικειωμένοι με το 4-2-3-1. Μήπως ο ίδιος απενεργοποιεί όπλα της ομάδας ή από κάποιους παίκτες δεν μπορεί να πάρει το 100% επιμένοντας αυτό το σύστημα. Δεν ξέρω, απορίες εκφράζω. Πιθανόν να το δουλέψουν αυτό το σύστημα και το 4-4-2 η ομάδα να πετάει. Μέχρι τώρα όμως λέω τι βλέπω ρε παιδιά. Εγώ βλέπω ότι δυσκολευόμαστε. Δυσκολεύονται οι παίκτες να αφομοιώσουν γρήγορα, γιατί έπρεπε να γίνουν και γρήγορα όλα αυτά. Δεν είναι ότι, είναι ότι γεια σας, ήρθε, έφυγε ο άλλος. Και έπρεπε όχι μάτς να δώσουν, όχι κατευθείαν στα βαθιά νερά με τον Άγιαξ. Αλλά εκφράζω απορίες ρε παιδί μου και περισσότερο σαν ανησυχία, όχι σαν ούτε υπονοούμενο για τη δουλειά του, ούτε πάνω να το παίξω έξυπνος. Λέω, μήπως και ο ίδιος πρέπει, δεν ξέρω αν να αναθεωρήσει, να πω τη λέξη να αναθεωρήσει την επιμονή του σε αυτό το σύστημα, διότι βλέπουμε ότι υπάρχει μία στην άμυνα μία τελείως λάθος αντιμετώπιση των παιχνιδιών. Δεν ξέρω αν ο προπονητής είναι της λογικής, δεν έχει σημασία πόσα θα φάμε πίσω να βάλουμε συν ένα μπροστά, αλλά αυτό ελοχεύει πάντα κινδύνους. Δεν ξέρω, ούτε θα του πω τι να κάνει. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Όπως δεν θα μου πει αυτός πώς θα κάνω εγώ τη δουλειά μου, έτσι και δεν θα του πω και εγώ πώς θα κάνει. Απλά σκέφτομαι φωναχτά, βλέποντας και εχθές πάλι την ομάδα, μήπως αυτή η παίκτη, δηλαδή μπορεί εσύ να ξέρεις το 4-4-2 και στην μπράγκα ας πούμε να έπαιζε το 4-4-2. Okay. Μήπως οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, και ούτε μομφή υπάρχει για τους παίκτες ότι δεν θέλουν, ότι είναι ανόρεκτοι ή ότι σου κάνουν πόλεμο. Ούτε αυτό ισχύει, γιατί βλέπεις ότι παλεύουν, πασχίζουν, προσπαθούν. Αν εξαιρέσεις συγκεκριμένα σημεία στο παιχνίδι με τη Σλόβαν, ειδικά το πρώτο παιχνίδι με τη Σλόβαν, που εκεί υπήρξε μια ανοχελικότητα, μια ανοθρότητα που ήταν πραγματικά ενοχλητική, αλλά δικαιολογημένη μέχρι ενός σημείου, γιατί ήταν πολύ νοπό το έγκλημα του ασπρόμπουτα Βρετανού διαιτητή στο μάτς με τον Άγιαξ και τα 3 πέναλτι για τη σφαγή. Λέω ρε παιδί μου, μήπως θα έπρεπε να σκεφτεί, να το δοκιμάσει. Μήπως με το άλλο σύστημα του δώσουν παραπάνω πράγματα οι παίκτες. Μήπως επιστρέψει ας πούμε η σιγουριά στην άμυνα. Μήπως παίκτες συγκεκριμένοι που τώρα δεν μπορούν να βρουν το ρόλο τους, καταφέρουν να του δώσουν πράγματα. Λέω, μια απορία εκφράζω. Αυτός ξέρει τι. Όσο για το άλλο που είπε, ότι του είπε ο προπονητής της Άντερλεχτ, ο σπουδαίος Βασάν Κομπανί, με τεράστια καριέρα, πέρσι έδωσε, αυτός έδωσε το πρωτάθλημα στη Manchester City, ο Βέλγος, που τον ρώτησα, λέει, τι πρέπει να κάνω, πώς μπορώ να πείσω τους παίκτες που τα έχουν πάρει όλα την προηγούμενη χρονιά, να παραμείνουν δυνατοί, να έχουν κίνητρο, να συνεχίσουν, να το ξαναπάρουν, να τα δίνουν όλα. Και επειδή φορούσε το καπέλο του ΠΑΟΚ που έγραφε Champion 2019, του είπε πρώτα-πρώτα, βγάλε αυτό το καπέλο. Εγώ το είπα με άλλα λόγια. Πριν τα μάτς με τη Σλόβαν, μετά τα μάτς με τον Άγιαξ, με το που επέστρεψε από την άδεια. Αν μείνουμε στο περσινό, το οποίο είναι μια πραγματικά υπέροχη εμπειρία, ένα καταπληκτικό ταξίδι, αυτά που ζήσαμε, αυτά που κάναμε μετά την κλοπή πρόπερση, είναι μυθικό αυτό που ζήσαμε, είναι επικό, πραγματικά. Αλλά αν μείνουμε σε αυτό και νομίσουμε ότι φέτος, εντάξει, εμείς είμαστε πρωταθλητές και okay, θα το πάρουμε, γιατί λίγο πολύ είμαστε ίδιοι. Είπα λοιπόν ότι αν σε κάθε παιχνίδι, και είναι ογδοντήλα η έκφραση, είναι η τίλα, αλλά δεν γίνεται. Θα την πω. Αν λοιπόν δεν μπούμε με το μαχαίρι στο στόμα σε κάθε παιχνίδι,
δεν υπάρχει καμία ελπίδα, ούτε η τραγουδίστρια που έλεγε στην δισκοτέκ, στην παλιά δισκοτέκ. Δεν θα μας χαρίσει κανένας τίποτα. Όλοι θέλουν να κερδίσουν τον πρωταθλητή, τον Αίτητο. Όλοι θέλουν απέναντί μας να δείξουν πράγματα. Εμείς καθορίζουμε τη μοίρα. Αν εμείς είμαστε. Εντάξει. Έγινε. Αν είμαστε έτσι, αν δεν πηγαίνουμε με φλόγα στα μάτια, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Όλα αυτά τα λέμε μετά από το 2-2. Μετά από 2 νίκες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Τα λέμε γιατί αυτή η ομάδα έχει να χάσει από το Μάρτιο του 2018. Ξεχάσαμε. Τα λέμε όμως τώρα για να μην χρειαστεί να τα πούμε μετά από ήττα. Πρέπει η ομάδα να πατήσει καλύτερα στα πόδια της. Πρέπει να ανακτήσουν την τρέλα, το πάθος με το οποίο έμπαιναν στις φάσεις. Δεν μπαίνω καν, όπως είπα, σε διαδικασία να συζητήσω τα συστήματα. Τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Ούτε καν. Δεν με απασχολεί. Αν όμως σε κάθε παιχνίδι δεν βγάζουμε φλόγες από τα μάτια, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε. Βλέπετε οι άλλοι. Παίζουν, δεν παίζουν, πάρ' το σφύριγμα, πάρ' το βάρ, θα μας βγάλουν και τρελούς στο τέλος. Θα μας βγάλουν και τρελούς. Δεν πρόκειται να μου δοθεί τίποτα. Μπράβο στον Ίγκασον που είπε στον προπονητή του στην Ισλανδία ότι μη με πάρεις, πρέπει να μείνω στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Τραυματίστηκε και ο Βαρέλα. Δεν θέλω να έρθω. Μπράβο στο παιδί. Μπράβο στο Σβαρόφσκι που έτσι τον βαφτίσαμε εμείς την πρώτη μέρα που ήρθε και έτσι τον φωνάζουν και οι συμπαίκτες του, που με την πλάτη πετυχαίνει ένα εφιέστατο γκολ και ξεκλειδώνει όλο το άγχος. Πολύ σημαντικό. 3-3 δεν του φαίνεται, όπως είπα, από Μούρι, αλλά τα βάζει τα γκολάκια του. Μια χαρά τα βάζει. Ο Πίνο Βροχή με κλειστό το στόμα. Μια χαρά. Μπράβο. Τώρα, λοιπόν, βλέπεις απέναντι ο Βάζελος τραγικός. Δεν υπάρχει αυτό. Σκορποχώρη. Η ΑΕΚ χθες καταφέρνει χάρτινη και το γυρίζει και παίρνει ένα σημαντικό διπλό στην Τρίπολη. Δεν θα την αφήσουν κι αυτοί, να ξέρετε. Να ξέρετε. Και προχωράμε. Πολύ σημαντική στιγμή η αγκαλιά του Τσούμπα στον Πέλκα. Μιλάνε οι παίκτες μεταξύ τους. Ξέρει ο Πέλκας ότι δεν είναι αυτός που πρέπει. Ξέρει ότι πρώτα τις ευθύνες τις ζητάμε από τα Ελληνόπουλα και τα δικά μας παιδιά, που γνωρίζουν τι σημαίνει να φοράς το περιβραχιόνιο, να φοράς το δικέφαλο αετός στο στήθος. Από αυτούς έχουμε πολύ περισσότερες απαιτήσεις και ξέρουν τι έχει γίνει. Γι' αυτό και ο Ακπομ πηγαίνει και αγκαλιάζει τον Πέλκα, γιατί ξέρει ότι ο Πέλκας τώρα περνάει ένα. Περνάει μια περιπέτεια. Φίλε, Δημήτρη, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σκληρή. Είναι βαρύ το φορτίο της φανέλας. Πρέπει και σκακές να βρίσκεις τα αποθέματα και να βγαίνεις από πάνω. Με εμφανίσεις, μέσα στο γήπεδο. Και αυτό θα κάνεις. Από εκεί και πέρα, μόνο με το μαχαίρι στο στόμα. Δεν μας πέφτει με τίποτα, να το ξέρετε. Όσοι νομίσετε ότι μας έπεσε, επειδή αποκλειστήκαμε στην Ευρώπη, κάνετε μεγάλο λάθος. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Εννοώ το πάθος, η τρέλα, η πίστη, η ενέργεια και κυρίως η αφοσίωση στα 4 γράμματα. Εγώ αυτό που αγαπάω δεν το ξεσκίζω, δεν το λιδωρώ, δεν το απαξιώνω. Δεν το ισοπεδώνω, δεν το διαπομπεύω. Το μαλώνω, το κριτικάρω, με πόνο όμως, για να ξαναρθεί εκεί που είναι. Όσοι περιμένουν στη γωνία να φάμε τις άρκες μας πάλι, όσοι χάρηκαν, χάρηκαν. Πειράζει, εδώ είμαστε. Θα σας περιμένουμε και εσάς που βγάζετε γλωσσίτσα. Και περιμένετε. Έτσι έχει η κατάσταση. Έτσι τα είδα εγώ. Μπράβο σε αυτά τα παιδιά, τους ιερολοχίτες, τους αριανούς. Γιατί εμείς είμαστε έντιμοι. Και θέλουμε, όταν βλέπουμε τέτοιες πράξεις, όχι απλά να τις θάβουμε, να τις κάνουμε γαργάρα. Μπράβο στα παιδιά που σταμάτησαν στα 6 αετόπουλα, στο μνημείο, άναψαν το κερί τους, κατέδεσαν λουλούδια, έκαναν ένα σταυρό και έγραψαν υπέροχα πράγματα. Ένα μπράβο έχουμε να τους πούμε. Και σε αυτά, όπως έχουμε πει, αυτό είναι ζουμουσού.
Ζουμουσού μπορεί να είναι και κάτι από μια άλλη ομάδα. Τα παιδιά αυτά που πήγαν στο Βόλο έπαιξαν και γυρνώντας σταμάτησαν εκεί και έκαναν αυτό που έπρεπε. Για τη σημαία λέει που ήταν ανάποδα κρεμασμένη και αυτά, δεν θέλω ούτε καν να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Μια σημαία. Δεν ξέρουμε αν την κρέμασαν οι ίδιοι ή αν ήταν κρεμασμένοι από πριν ή οτιδήποτε. Στέκομαι στα λόγια που έγραψαν και απέτησαν φόρο τιμής στα 6 χαμένα αετόπουλα. Αυτά ήθελα να πω. Εγώ δεν μου φτάνει το μισάωρο μετά από αγωνιστικές. Ελπίζουμε ο Βαρέλα που έχει πρόβλημα στο μεσοσπονδύλιο δίσκο να είναι καλά. Έφυγε με πατερίτσες από το γήπεδο. Δεν μπορούσε ούτε να περπατήσει ο Βαρέλα. Και βλέπετε ότι έρχονται τραυματισμοί και τραυματίζουν την πρωτοκλασάτη. Έξω ο Βιερίνια, έξω ο Μαωρίσιο, έξω ο Βέρμπλουμ, έξω ο Ελκαντουρί, ο οποίος αυτόν έχω, αυτό είναι το οχτάρι μου, έξω ο Αγκούστο, έξω τώρα ο Βαρέλα. Και εκεί λέμε ότι θα πρέπει να είμαστε δυνατοί και έτοιμοι για όλα. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα! Έλα, 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 εδώ είμαστε! Ζουμου σου λέμε! Πάμε, με πίστη! Με πίστη στην ομάδα! Τα ίδια θα έλεγα αν εχθές είχε έρθει 1-1 το μάτς. Τα ίδια ακριβώς που είπα και τώρα που πήραμε την νίκη. Πάρα πολύ σημαντική, κόντρα σε πολλά πράγματα. Είναι ευεργετικό που τώρα θα έχει 15 μέρες να δουλέψει με τους παίκτες, να μιλήσουν, να συζητήσουν και μην λησμονούμε όλη αυτή την περίοδο. Αυτούς που λείπουν, πόσο σημαντικοί είναι αυτοί που λείπουν. Πόσο μεγάλη απώλεια είναι ο Αντρέ, πόσο τεράστια απώλεια στο κέντρο είναι ο Μαωρίσιο. Πόσο σημαντικός είναι ο Βέρμπουρν που δεν προλάβαμε να το δούμε, αλλά είναι μια τεράστια προσωπικότητα και θα προσδώσει άλλα πράγματα στο κέντρο. Άλλα πράγματα. Πάμε στις 5 γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Καλημέρα σας, να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σεφτέ σήμερα. Ναι! Εγώ είμαι. Καλώς το παιδί! Καερεστά περμητίδο λεβαντάρσκε σε οπλικατόριο. Που σημαίνει... Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς? Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Και στο νεκροθάφτη. Νεκροθάφτη. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Γεια σου συντριβανίσιε. Ρε καρά παπά. Ναι. Πώς λέμε καρά φλόρε. Ναι. Καρά τεπέ. Ναι. Καραμα... Το πέναλτι με την Τρίπολη δεν το είδες. Του διέφυγε. Τον εμπόδισε η κοιλιά. Δεν, μούρι, ναι, δεν τρέπεσε λιγάκι. Όχι, τι να τρέπεσε. Να ντρέπεται. Δύο βαθμούς. Για μένα είσαστε δύο βαθμούς πίσω. Τι να ντρέπεται. Δύο βαθμούς πίσω και θα σου τους πάρω αυτούς τους βαθμούς. Και μες στην έδρα σου και μες στην Τούμπα. Να το ξέρεις φέτος. Λοιπόν, όσο για τους συνοπαδούς μας, γιατί άκουσα μερικά έτσι μερικές παραφωνίες εχθές το βράδυ, σε δικές μας εκπομπές, παιδιά είπαμε και θα το ξαναεπαναλάβω. Πίστοση χρόνου στον προπονητή και στήριξη στους ποδοσφαιριστές. Τίποτα άλλο. Φυσικά. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Φιλιά, γεια σου καλή Παυλάρα. Εποχή. Γεια σου Παυλάρα. Γεια σου. Γεια πάμε σας. Παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Ενικό. Ενικό. Είστε καλά? Καλά. Ρε, δεν είμαστε καλά. Θέλω να μοιράσω λεφτά σήμερα. Γιατί Λευτέρη, λοιπόν, σου περισσεύω. Αργεντινή με Νιγηρία παίζει τον μπάσκετ. Ναι. 10 πόντους σίγουρα θα κερδίσει η Αργεντινή. Αβάντζο, με δε, η Αργεντίνος. Ναι. Και το Πουέρτο Ρίκο με την Ισπανία, η παράταση κερδίζει το Πουέρτο Ρίκο. Σοπα ρε φίλε. Σοπα, ναι, φίλε. Θα τα παίξω τώρα, περιμένω να ανοίξω πρακτορείο. Μάλιστα. Όποτε περνάω, από τα Τέμπη, ναι. Ναι, ναι, πες αυτό που θέλεις. Όποτε περνάω από τα Τέμπη, ανάβω στην Άγια Παρασκευή ένα κεράκι. Εκεί στην εκκλησία έχει την Άγια Παρασκευή. Επίσης, καλό χειμώνα να έχουμε. Καλό φινόπωρο πρώτα. Γεια σου Λευτέρη. Γεια σου Λευτέρη. Ήταν από την Πέμπτη σημαία ανάποδα. Πέρασαν δική μας και το είδαν και χθες πήγαν και την άλλαξαν, λέει η Χρύσα. Εγώ το είπα τον μπράβο στα παιδιά, σε αυτούς, οι οποίοι έχουν το δικό τους πιστεύω. Οι ιερολοχίτες. Σταμάτησαν και έκαναν μια πάρα πολύ συγκινητική πράξη. Αυτό.
Το είπαμε, το αναδείξαμε και στον τοίχο μας, το βάλαμε στον αθλητήριο και έτσι πρέπει. Και έτσι πρέπει. Πάμε, καλημέρα σας, ναι! Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τρίτος πήρε το χάλκινο. Χάλκινο, μια χαρά, μια χαρά. Είναι. Δεν είναι άσχημα. Το φλεράκι μου πήρε το χρυσό. Βέβαια, χρυσός. Έφαγε σε στροφή. Συντριβανίσιος. Σήμερα, συντριβανίσιος, χρυσός. Ναι. Κανονικά, από τις 5. Καταρχήν, συγχαρητήρια τον κόσμο μας που έδωσε ένα τρομερό παρόν. Φοβερή χθες παρουσία. Παρά τη στεναχώρια. Ναι. Γιατί πολλοί περιμέναν ότι. Τι? Το γήπεδο ότι θα έχει 5.000. Ναι, ακριβώς. Όχι, φίλε. Δεν αφήνω μόνο μου αυτόν που αγαπώ, στη δύσκολη δεν τον εγκαταλείπω. Ακριβώς. Είπα, 120 μέρες πριν είναι μόνο που ήμασταν στη φιέστα και κλαίγαμε όλοι, που μας ανέβασαν τα ουράνια. Δεν πρόκειται αυτούς να τους αφήσω έτσι. Πάντα δεν θα έχει χιλιακάδα. Όχι, πάντα θα είχε συνευχές και θα είχε. Μα είπαμε, έγιναν λάθη στο σχεδιασμό. Δεν ήρθαν οι παίκτες που έπρεπε. Υποτιμήσαμε αντιπάλους. Κάναμε κι εμείς. Φταίμε κι εμείς σε πολλά. Τρομερά λάθη. Τρομερά λάθη. Τι να πούμε, δηλαδή. Όλα θα φτιάξουμε. Επειδή δεν πρόλαβα στην προηγούμενη εκπομπή στο τέλος για να μιλήσω, γιατί πήρα κάποιο συμπολίτη μέσα. Ναι. Και γύρισε και είπε με παράπονο, αυτοί οι τέσσερις του ΠΑΟΚ. Ναι. Όταν θα γίνει, θα παίξουν εναντίον της παλιάς σωμάτος. Και εγώ γυρίζω και λέω, αγαπητέ μου φίλε, εάν μας ακούς, πες ότι παίζουν και είναι κάτω από το 5. Και κάνουν ένα γύρισμα, ένα αυτογκόλ. Κάνουν μια λάθος κίνηση. Τα αρπάξανε. Καλύτερα που δεν παίζουν. Και έτσι ακριβώς. Είναι καθαροί. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Αυτό ισχύει. Εμείς δεν θέλουμε να υπάρχει σκιά. Καθόλου. Ακριβώς. Καθόλου. Και το ξέρουμε εκ των προτέρων, το έχουμε πει. Αυτά συμβαίνουν, Κωστή μου. Τώρα σκοπός είναι να ο τραυματισμός του Βαρέλα να μην είναι μακρόχρονο. Σήμερα θα ξέρουμε γι' αυτό. Μέσα στις 15 μέρες, γιατί θα έχουμε 4 απώλειες. Ναι. 4 απώλειες. Ναι. Αν και πιστεύω ότι ο αντικαταστάτης σου έδειξε ότι θέλει να παίξει και θέλει να... 4 εκατομμύρια ευρώ, Γιώργο, κόστησε. Αυτός που δεν τον έχουμε δει παρά σε κάτι μάτς κυπέλλου, κάτι λίγα. Για τον Ίγκασον μιλάω. 4 εκατομμύρια ευρώ. Μεταγραφή, όχι απλά ακριβή, όχι παίκτης με προδιαγραφές, αλλά έπεσε πάνω στο περσινό δίδυμο... Ναι, συγγνώμη, όσο για τον κύριο Καραπαπά που είπε ο φίλος μου ο Παυλάρας, δεν το είδες, είχε μπει 2 κρυθαράκια στα μάτια του, έβγαλε εκείνη τη στιγμή. Με μοσχάρι κρυθαράκια. Τα χοντρότα κρυθαράκια. Σε πιατέλα και με κόκκινη σάλτσα. Και κρυθαράκι μεγάλο για γιουβέτσι. Δεν σηκώνω πλάκα. Γιουβέτσι και γιουβαλιός. Γεια σου Γιώργο. Την Αντρόπολη, σε παρακαλώ. Τι περιμένεις τώρα. Εκείνος ο ρεπόρτερ, ξαναλέω, που του έπαιρνε συνέντευξη. Λέει, κύριε Καραπαπά, την άποψή σου είναι το σύστημα Σάββας. Δεν είχε... Με τον Παράλες θα μας πείτε. Έχεις το σθένος, το θάρρος να ρωτήσεις. Έτσι. Αυτός που ήταν δίπλα λοιπόν στο διαιτητή, στο μάτς με τον Τρίπολη και λέει, έλα, έφυγες, έλα τώρα. Έλεος, φύγε το αδύνατο. Μπούλινγκ σε βαρ δεν έχει ξαναγίνει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και μιλάνε. Βλέπετε, έτσι είναι μαθημένοι τόσα χρόνια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι είναι, καταλάβατε. Το άσπρο, όχι μαύρο, όχι ανάποδα, όχι στραβά. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Καλά, καλημέρα. Καλώς το γαϊδουράγκαθο. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, εγώ τι παίρνω τα χάλκινα της γουμένης σας. Ωραία τα παλικάρια, τη γουμένησα. Πολύ πνευμόνι θέλει το χάλκινο, να ξέρεις. Ένα τεράστιο respect στα παιδιά που πήγαν και αποφύσανε προτιμήσεις. Βεβαίως. Βεβαίως. Μπράβο. Το έχω ανεβάσει και εγώ στο δικό μου λογαριασμό. Στεναχωρέθηκαν κάποιοι φίλοι συνοπαδοί μας. Μάξε. Τι να κάνουμε δηλαδή. Ένα τεράστιο respect στο Λουίς Ενρίκε. Που έχασε μια χρονή κορούλα του. Αχ, φίλε, άστε αυτά. Δεν είναι, ούτε καν μπορούμε να πάμε σε αυτά τα μονοπάτια. Τι να πούμε. Αυτά είναι προβλήματα στη ζωή. Τι να πούμε. Να θυμίσω κάτι. Αυτή η δεκάδα που ξεκίνησε, ειδικά χτες, έχει ξαναπαίξει. Η δική μας. Ναι. Η δεκάδα.
Δεν νομίζω να έχει ξαναπέξει. Δεν είχαμε δημιουργικό χαφ μέσα. Κάναμε ένα γκολ. Ναι, χωρίς Μπίσεσβαρ και χωρίς Πέλκα, εκεί δεν ξέρω. Χθες το ρόλο αυτό τον επομίστηκε ο Μίσιτς που την κάθετη του την έβγαλε. Αλλά ο Μίσιτς δεν είναι ούτε Μπίσεσβαρ ούτε Πέλκας. Λέω, εννοώ η θέση του δεν είναι 10. Ο Μπίσεσβαρ μπήκε και είδες, άλλαξε αμέσως, έφερε... Αυτό το σύστημα δεν έχει 10. Το ναι. 4-4-2 δεν έχει 10. Ναι, το καθαρό έμω, ας πούμε. Ναι. Δεν είναι δεκάρι. Είναι ο τύπος πίσω από τον επιθετικό. Ναι, okay. Τώρα πώς θα το πεις, αν θα το ονοματίσεις... Αυτό, ο Πέλκας 2 χρόνια κάει και από το Λουτσέσκου με το να κάνει άλλα πράγματα από αυτό που πρέπει να κάνει. Πάντως, ο Πέλκας δεν είναι για να παίζει στον ασβέστη στα πλάγια. Τώρα, αν θα τον ονομάσεις, Παύλε, αν θα τον ονομάσεις δεκάρι, ή κεντρικό χαφ, ή μπαλαντέρ, ή εξοργανωτή, πάντως δεν είναι για να παίζει στα άκρα. Ούτε για δεύτερος επιθετικός. Αυτή η ομάδα δεν είναι που έπαιξε με τον Άγιαξ. Αυτή η ομάδα δεν είναι σχεδόν που μας έδωσε την τέτοια. Άκουγα χθες στο γήπεδο για τον Εσίτη. Και λέει, ρε παιδιά, αλλά κόφτης είναι, καθαρό εξάρτητος. Όχι, Σίτη, από την αρχή. Κάνει, ναι, αυτό, γι' αυτό αποκτήθηκε. Και αυτό που κάνει, το επιπλέον, είναι πάρα πολύ. Ο Εσίτη, Παύλε μου, από την αρχή. Ένα κέντρο μόνος του. Μου επιτρέψεις να σου πω, ο Εσίτη, απ' την αρχή ήταν πολύ ξεκάθαρος και πολύ έντιμος. Παιδιά, εγώ αυτό κάνω. Είμαι ένας κόφτης. Είμαι ένα εξάρι. Τώρα, με τις απουσίες των χαφ, λείπει ο Βέρμπλουμ, λείπει ο Μαουρίσιο, λείπει ο Αγγούστο, λείπει ο Καντουρί, ίσως ο άνθρωπος να επομίσχε κάτι της παραπάνω, αλλά δεν είναι η θέση του για να βγάζει κάθε τις μπαλιές και σαραντάρες στους επιθετικούς. Και όμως το κάνει. Και παρόλα αυτά προσπαθεί, 30, είναι, 35, είναι έντιμος, φίλε, αλλά είναι αυτό όμως. Μην περιμένουμε κάποια άμα έβγαζε και 40, έβγαζε και κάτι, θα είχε 120 εκατομμύρια, το λέγανε Ποκπά και θα έπαιζε στη Ρεάλ. Εγώ ρωτάω, έχω μία ερώτηση, σε σένα και στο ακροατήριο. Είναι καλύτερος ή χειρότερος από τον Κάνιας? Εγώ λέω λοιπόν ότι σαν εξάρι, γιατί στην ουσία δεν ήρθε στη θέση του Σάχοφ, έτσι. Ήρθε στη θέση του Κάνιας. Δεν πέφτει ο Κάνιας, ήταν ταχύτατος, είχε καλύτερη τεχνική, αλλά με το παραμικρό έπαιζε όπως είναι και ο Κάτσι. Ο Εσίτη λοιπόν ήρθε στη θέση του Κάνιας, ο οποίος Κάνιας πέρσι όλη τη χρονιά δεν υπήρχε πουθενά, παιδιά. Πουθενά. Έκανε απλά έναν ακόμα σπουδαίο τελικό και του το αναγνωρίζουμε του παιδιού. Αλλά ο Εσίτη πρέπει να ρωτήσουμε αυτό το πράγμα. Είναι ανώτερος του Κάνιας? Εγώ λέω λοιπόν ότι σαν καθαρό αιμο 6 είναι ανώτερος από τον Κάνιας. Τέλος. Και από πίσω από τον Εσίτη έρχεται και ένας Βέρμπλο. Είναι η δική μου άποψη αυτή. Ο άλλος μπορεί να πει, τον ήθελα γρήγορα, τον ήθελα αλλιώς. Είχαμε και καιρό να έχουμε τέτοιο παίχτη, Παύλο. Είμαστε... 120 εκατομμύρια και πάρτε τον Ποκμπά. Εντάξει, οκ. Okay. Γι' αυτό λέω τώρα. Μα γι' αυτό λέω. Δηλαδή, και αυτός, όπως όλοι, Παύλε μου, όπως όλοι. Αυτός πέρα με τα παπούτσια, αυτό. Και αυτός, ματάκι χορταράκι. Αβάντα δεν κάνουμε σε κανέναν παίχτη, σε κανέναν μάνατζερ, ούτε ξέρω, λέω ρε παιδί μου, επειδή διάφορα θα έχω και ένα, κι άλλο ένα αξιόλογο εξάρι. Πιθανώς, επειδή είναι αυτό το στήλο Εσίτη, όταν επιστρέψει ο Μαουρίσιο, όταν επιστρέψει ο Βέρμπλουμ, όταν επιστρέψει ο Εκαντουρί, όταν υπάρχουν αυτοί, σε μάτς με υποδεέστερους αντιπάλους, πιθανόν να μην χρησιμοποιεί αυτό τον τύπο παίκτη και να του κάνει τη δουλειά σε μάτς με πιο ισχυρούς αντιπάλους. Λέω ρε παιδιά, υποθέτω ας πούμε. Εντάξει. Απλά αυτό. Αυτό ήθελε να κάνει ο Εσίτη. Και το κάνει μέχρι στιγμής. Λοιπόν, σωστά και έντοιμα. Και κάτι ακόμα. Οι φίλοι συνοπαδοί, ας βάλουν λίγο το φτωχό στο μυαλό να βλέπουν. Έτσι. Έχει play-off φέτος.
Εκεί θα κρυθούν όλα. Και κάτι ακόμα. Αυτό με την ΠΑΕ. Ανοιχτή πρόσκληση, όπως θες πες το, πρόταση, όπως θες πες το. Περισσεύουνε 11 και 3, 14 αγώνες. Ας κάνουν ένα πακέτο. ΠΑΟΚ TV. Εξαιρετική ένα η μετάδοση. Κάθε ποσό... φορά καλύτερη. Α, μπράβο. Αυτό έχω ένα να πω. Ένα ποσό, ξέρω εγώ πόσο είναι, 70, 60 για όλο το πακέτο. Αυτό τους πονάει, τους, υπά... τους αντιπάλους μας. Γιατί, αυτό. Για αυτό. Ποιο λόγο το λέω αυτό. Σίγουρα θα υπάρχουν και μεμονωμένα. Όσο πιο πολλά εντός εισαγωγικών διαρκείας πάρουμε, το σου δίνει. Και να το στηρίξει όλος ο λαός του ΠΑΟ. Οργανισμός. Έγινε, Παύλε, σε φιλώ, σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας και συγγνώμη, περιμένατε. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς τον, καλώς τον, καλώς τον φιλάρε τον. Καλύτερο μήνα. Αφού ξεκίνησες με τον Παύλο, θα είναι καλύτερος ο μήνας σίγουρα. Λοιπόν, τώρα, ναι. Σε αυτή την περίπτωση, εμένα θα ήθελα πολύ να δω τη φωτογραφία με τους ιερολογίτες και δίπλα τη φωτογραφία με αυτούς τους ανεκδίγητους που βάζουν τη σημαία ανάποδα. Δηλαδή, είναι τόσο συντριπτικό αυτό το ένα από το άλλο, που κυριολεκτικά δείχνει πόσο μεγάλη διαφορά μπορεί να υπάρχει με μια κίνηση. Ακριβώς. Μόνο με μια κίνηση. Ή αυτούς που πήγαν και κλέψανε τις σημαίες και τα λάβαρα. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι δηλαδή τόσο ηλίθιο. Τελείως, τι να πεις τώρα, τελείως. Είναι τόσο χαζό σαν συμπεριφορά. Είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν ξέρουν τι νόημα έχει αυτό που κάνουν. Ίσα ίσα θα πρέπει κάποια ώρα να καταλάβουν που βρίσκονται εκεί όταν πάνε. Είναι ένας σεβασμός σαν άνθρωπος. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει το να προσβάλλεις τη μνήμη αυτών των ανθρώπων, αυτών των παιδιών, ασχέτως τι ομάδα είναι, τώρα είναι η δική μας η ομάδα. Το έχω πει και για άλλες περιπτώσεις που πιάνει κάποιος στο στόμα του τον νεκρό. Πιο κάτω δεν υπάρχει. Βέβαια. Δηλαδή, βέβαια. Όχι είσαι υπάνθρωπος, αρνούμενα από τη λέξη ζώο, γιατί το ζώο έχει αξιοπρέπεια και ξέρει να τη διαφυλάσει και την αξιοπρέπεια και σέβεται και το ζώο απέναντι. Λοιπόν. Μην μπούμε σε τέτοιες συζητήσεις. Το πιο εύκολο απ' όλα. Δυστυχώς συζητάμε το αυτονόητο, έτσι. Έχεις έναν δίπλα σου που το θεωρείς αδελφό. Άμα το χάσεις, θα ήθελες να σου την κάνουν έτσι. Τι λες τώρα. Μα τι είναι τώρα. Δηλαδή είναι τραγικό μόνο από την εικόνα, από τον τρόπο που θα το αντιληφθεί κανείς. Μπράβο στα παιδιά. Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Μπράβο στα παιδιά αυτά. Ούτε παρτίδες έχω μαζί τους, εννοείται, ούτε ξέρω ποιοι είναι σε καμία περίπτωση, αλλά οφείλω να το πω. Σε αυτά τα παιδιά στους ιερολογίτες που στα μάτσα ούτε είχαν καμιά υποχρέωση, ούτε δεν τους έλεγε κανένας τίποτα άμα περνούσαν και δεν σταματούσαν, έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Είναι σημαντικό γιατί δείχνει ότι τους τιμά, πραγματικά... Τους τιμά αυτό που έκαναν. Ακριβώς, τελείωσε, ακριβώς. Τελείωσε. Τώρα, την περίπτωση του αν θα έπρεπε να συνεχίσει με το παλιό το σύστημα. Για μένα το παλιό το σύστημα, όπως και οι παίκτες που θεωρητικά πλέον είναι βετεράνοι, γιατί όπως και να το κάνουμε κάποιοι παίκτες νιώθουν ότι είναι οι πρωταθλητές και τα λοιπά και τα λοιπά και καλώς το νιώθουν και το ευχαριστούνται, αλλά δεν μπορεί να έχει αντίκτυπο στο σήμερα. Σε επίπεδο αυτοπεποίθησης είναι πάρα πολύ καλό να νιώθεις πρωταθλητής. Σε επίπεδο χαλάρωσης όμως και εφησυχασμού είναι έγκλημα. Ακριβώς. Και είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να χάσουμε φέτος την μπάλα από νωρίς. Γι' αυτό είπα, πριν από τα μάτς με τη Σλόβαν, φιλάρετε μου, είπα, χωρίς να έχουμε το μαχαίρι στα δόντια σε όλα τα παιχνίδια, αυτό που μας χαρακτήρισε όλη τη χρονιά πέρσι, δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα. Γιατί το άκουσα και από τον προπονητή. Και δεν κινδυνολογώ, ούτε το παίζω έξυπνος. Λέω είναι... αυτό που νιώθω. Αυτό μα είναι, το τι σύστημα θα παίξουμε, το ξέρει ο προπονητής. Είναι η δική του δουλειά. Το πώς, ούτε με απασχολεί. Ούτε ποιοι θα παίξουν, αν θα μπει ο ένας, αν θα μπει ο άλλος. Αυτό πρέπει να είναι το πρώτο μας χαρακτηριστικό. Το μαχαίρι στα δόντια. Είναι, το πρόβλημα είναι ότι αν έστω ένας, δύο, τρεις, δεν ξέρω πόσοι είναι και αν υπάρχουν, όταν θα έχουν την απέτηση
να παίζουν είτε είναι χαλαροί είτε είναι οτιδήποτε κουρασμένοι, γιατί εγώ έκανα αυτό που έκανα πέρσι, δεν γίνεται. Αυτοί λοιπόν θα παίζουν μόνο όταν μπορούν να δώσουν κάτι. Αν δεν μπορούν θα είναι στον πάγκο. Κάποια ώρα πρέπει να καταλάβουμε ότι εκεί μέσα παίζει φυσικά ο καλύτερος. Δεν παίζει αυτός που έχει φυσικά τα παράδειγμα. Φυσικά, φυσικά. Και πολλές φορές ο είναι ο προπονητής... ένα σημαντικό πράγμα, ναι, γιατί ναι, δεν έχω δει κάποιες αλλαγές. Εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ να, μέχρι τώρα να είχα δει κάποιες φορές και το Λάμπρου και το Γαϊτανίδη. Ναι. Και κάποιους άλλους. Και το ίσως και το Ζίβκοβιτς. Δηλαδή, ούτε απαξιώνουμε τον Πασχαλάκη, αλλά είναι και ανάλογα με τα φεγγάρια. Δηλαδή, βλέπεις ότι τελευταία δεν είσαι αυτός που πρέπει. Έχεις κάνει κάποια λάθη. Ούτε σημαίνει ότι σε απαξιώνουμε. Ίσως πρέπει να ξεκουραστείς, όπως έδωσε ανάσες χθες στον Μπέλκα και αρχικά και στον Μπίσεσβαρ. Ίσως να πρέπει και εκεί, αν και είναι λίγο περίεργη η θέση του τερματοφύλακα, γιατί είναι μόνο ένας που παίζει, είναι μία θέση, είναι, έχει την ίδια ρυθμία της. Αλλά δεν σημαίνει ότι άμα σε ξεκουράσει και σε αφήσει λίγο να πάρεις ανάσες, να ανακτήσεις ψυχολογία, ότι σε απαξιώνει, σε πετάει στο καλάθι των αχρήστων. Έτσι, αυτό έτσι ακριβώς. Και γι' αυτό θέλω όσο μπορεί να λειτουργήσει εντελώς αξιοκρατικά. Δεν έχει σημασία ποιος είναι απέναντί του. Δεν πάει να είναι ο πιο πολύτιμος παίκτης της προηγούμενης χρονιάς. Όχι, τώρα τι. Μα με τις δάφνες τις περσινές, δεν μπορούμε να πάμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί με αυτά που κάναμε πέρσι να είμαστε φέτος και να παίρνουμε τα παιχνίδια. Θέλει το ίδιο ακριβώς πάθος. Θέλει ακριβώς την ίδια πίστη στις δυνατότητές μας. Την ίδια αυταπάρνηση. Αλλιώς, γι' αυτό το είπε ο άλλος. Βγάλ το καπέλο, του λέει. Του είπε ο Κομπανί που έχει φάει την Premier League με το κουτάλι. Βγάλ το καπέλο που λέει Πάοκ Τσάβιον. Βγάλ το. Καταλαβες. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε. Βεβαίως αυτά τα παιδιά θα τους έχουμε αιώνια ευγνωμοσύνη που μας χάρισαν αυτές τις τρομερές στιγμές. Έτσι. Αυτό σίγουρα. Όμως δεν μπορούμε με τις περσινές δάφνες να προχωρήσουμε. Ίσα-ίσα θα είναι πολύ πιο δύσκολη φέτος η κατάσταση. Βλέπεις τι γίνεται απέναντι με τους άλλους. Όλος μπροξήματα παντού. Θέλει να προχωρήσουμε, γιατί αυτή η ομάδα που φτιάχνεται τώρα δεν έχει καμία σχέση με την περσινή. Είναι ομάδα που θα γίνει για την Ευρώπη. Είναι μια νέα ομάδα ευρωπαϊκή που θα έχει μεγαλύτερη ταχύτητα, που θα έχει διαφορετικό τρόπο συμπεριφοράς για να αντιμετωπίσουμε τις ομάδες που έχουμε έξω. Γιατί εδώ μέσα είναι αλλιώτικος ο τρόπος, έξω είναι αλλιώτικος. Έγινε, δεν μπορούμε να έχουμε τα ίδια που είχαμε πέρσι. Έγινε. Τώρα μπαίνουμε σε μια καινούρια περίοδο. Τι να κάνουμε. Σε ευχαριστώ. Είναι, το ότι είναι μεταβατική η περίοδος το βλέπετε. Το άλλο σύστημα που έρχεται. Πάμε να τις δύο γραμμές πριν το διάλειμμα. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον, παιδί. Καλώς τον. Καλώς τον. Διαβάζω το μήνυμα γιατί τώρα το είδα. Κωστή, γιατί να χαλάσει τη ζαχαρένια το ρεπόρτερ όταν βλέπει ότι αυτός που κρατάει το μικρόφωνο ακίνητος και αμήλυτος μετατρέπεται σύντομα σε γραφείο τύπου. Σωστό. Κωστή μου, ο προηγούμενος προήχθη. Τα δύο γραφεία τύπου τα τελευταία του Ολυμπιακού ήταν στελέχη της Νόβα. Όπως και φέτος το καλοκαίρι πήγαν και άλλα δύο. Βεβαίως. Άλλοι δύο δημοσιογράφοι της Νόβα. Για να καλύψουν το στελεχειακό δυναμικό που πάει ο Ολυμπιακός. Αναρωτιόμαστε γιατί βγάζει τέτοιες ανακοινώσεις και μας κουνάει το δάχτυλο. Ναι, ναι. Έτσι. Εμείς είμαστε όμως οι κακοί. Εντάξει. Η οποία η Νόβα μάλιστα κάνει το απίστευτο. Θεώρησε τον ΠΑΟΚ ότι δεν είναι εμπορική ομάδα για να του κάνει πρόταση, αλλά διαφημίζει στο πρόγραμμα της. Στο υλικό δείξει... Βεβαίως. Και δείχνει και πλάνα δείξει... από την. Όλα λέει τα εκτός έδρας του ντέρμπι του ΠΑΟΚ. Γιατί διαφημίζεται, κύριε, κάτι αντιεμπορικό. Δεν μας είπαν εξάλλου ότι οι τρεις δημοφιλέστερες ομάδες είναι αυτό. Δώσανε. Χρήστο, σε αυτό το συνονθήλευμα που τους έκανε κουδούνια όφη, τα πιτσιρίκια του όφη, ο Σίμος, ο προπονητής, σε αυτόν δώσανε τόσα εκατομμύρια. Για να δείχνουν αυτό. Το Μπουζούκι, το Χατζηγιοβάνι και τους υπόλοιπους, το συνονθήλευμα. Ψάξε Κωστή για να καταλάβεις εδώ τι διαπλοκή υπάρχει. Την επομένη του παιχνιδιού Γαλατάσαραϊ Παναθηναϊκός στο φιλικό, όλες οι εφημερίδες έγραφαν για έπος, για εκπληκτική εφημερίδα, πλην της πράσινης που τους βγάζουν τον καπέλο, η οποία ενώ ήταν οπαδική έλεγε ότι ήταν τραγική εμφάνιση και καμπανάκι, κοντέψαμε να ξεφτυλιστούμε από τα δεύτερα της Γαλατάσαραϊ. Και οι υπόλοιπες εφημερίδες... Και εκεί ξέρεις γιατί το γράφει. Επειδή είναι ο Δημητράκης. Ο Γιαννακόπουλος. Ακριβώς, ο οποίος θέλει να φύγει, ο Αλαφούζος να πάρει αυτό το ναι, το... αλλά τουλάχιστον έγραψε. Ενώ όλες οι υπόλοιπες εφημερίδες όλες το καλοκαίρι βαζάλισαν. Αυτό, με ότι... την αρμάδα του Παναθηναϊκού, του Δόνη και του Νταμπίζα. Γιατί ήταν όλο μαζί πακέτο. Όλο. Τα φιλικά.
Στα φιλικά έχουμε πει. Μην δίνετε σημασία στα φιλικά. Έτσι. Κωστή μου, εντάχει για να προλάβει να μιλήσει και ο επόμενος. Να πούμε τους ανίδεους εκεί πέρα που χθες τον κύριο Φωτιά, πρέπει να είναι ανίδεος και είναι επικίνδυνος, ότι ο κανονισμός του ΒΑΡ ορίζει ότι για να κάνει, να φωνάξει τον διαιτητή να ελέγξει μια φάση στο ΒΑΡ πρέπει να είναι απολύτως σίγουρος 100% ότι αυτή η περίπτωση η οποία βλέπει έχει διαλάθει της προσοχής σου και είναι 100% παράβαση. Ακριβώς. Όχι αμφιβολία, όχι πρέπει να δω ακριβώς, 4 λεπτά. Ακριβώς. Τι να δει, μα τι να δεν υπάρχει τα τίποτα. 4 λεπτά που κοιτούσες κύριε Φωτιά, σε μια ταινία πορνό, ο πρωταγωνιστής αρχίζει και τελειώνει. Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή είναι, επειδή είναι νοπές οι μνήμες από τις κλοπές, προσέχετε πώς συμπεριφέρεστε. Δεν έχουν περάσει παρά 2 χρόνια. Από εκείνο το βράδυ με τον γκολ του Βαρέλα. Σκέψου, Κωστή, ότι έγινε. Που τότε δεν είχε βάρ, έτσι. Αν είχε. Στο 72 έγινε η φάση και στο 77 αποφάσισαν ότι δεν γίνεται τίποτα. Φαντάσου να έλεγε στο 77 ο Παπαπέτρου, πάω να το δω, να το ακύρωνε σε 78-79 και να έχει χάσει 7 λεπτά για μια φάση. Είναι τραγικό, πρέπει αυτό το πράγμα να τελειώνει. Δεν γίνεται να κάθεσαι σε κάθε φάση να ψάχνουμε 5 λεπτά. Επίσης, ακούω κάτι επικά ότι. Στηρίζουμε τον Ιβάν, λέει, αλλά δεν στηρίζουμε τον γιο του. Παιδιά, αν πάτε και το πείτε αυτό στον Ιβάν, θα φάτε μια κλωσιά στο κολομέρι, θα είναι όλοι δικοί σας. Να πούμε ότι ο μεγαλομέτωχος ΠΑΕΠΑΟΚ, είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι ο Γιώργος Σαββίδης. Είναι η οικογένεια, καταρχήν. Η οικογένεια Σαββίδης. Με τα λάθη. Εμείς δεν έχουμε κανένα ζήτημα. Και ίδιο, δεν κάνει λάθη. Φυσικά έγιναν λάθη στον προγραμματισμό και το ξέρει και ο ίδιος. Και το ξέρουμε όλοι. Ούτε είμαστε εδώ για να λιβανίζουμε. Τα λάθη, αλλά θα απαξιώσω την οικογένεια. Τι λέτε, ρε παιδί, είδα κάτι δημοσιεύματα. Το βρίζανε χοντρά, βρυσίδια χοντρά. Και λέει ο άλλος, εγώ στηρίζω, λέει, τον Ιβάν, όχι το γιο του. Παιδιά, είναι ελεύθερα, δυστυχώς. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι δυνατόν. Να φτάσουμε και σε αυτό το σημείο, καταλάβετε ότι υπάρχει πόλεμος. Αυτό που έγινε με τον Άγιαξ είναι ένα άλλο τρύπημα. Είναι μια άλλη κλοπή. Αυτό που έγινε με τα τηλεοπτικά. Όλα αυτά. Απλά στο τέλος βγάλαμε και μόνοι μας τα μάτια μας, ρε παιδιά, με τη Σλόβαν. Αυτό έγινε. Έτσι, που και εκεί. Στην οποία Σλόβαν, να πούμε, Κωστή, ότι η ομάδα έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο με 4-4-1-1, όχι 4-4-2, δηλαδή με τον Μπέλκα ως δεκάρι. Ναι. Ουσιαστικά. Και στο πρώτο ημίχρονο σε αυτό. Στο δεύτερο που μπήκε ο Σβιντεύσκη, έπαιξε η ομάδα πολύ καλύτερη. Όλα είναι σχετικά. Η ομάδα δείχνει να είναι λίγο μπλοκαρισμένη. Απορίες έχουμε, τις εκφράζουμε με ανησυχία. Ούτε θα του πούμε, ούτε θα απαξιώσουμε τον προπονητή. Δώστε υπομονή. Σκεφτείτε λίγο πώς ήταν στην αρχή ο Λουτσέσκου. Σκεφτείτε λίγο. Να βάλουμε να δούμε τα παιχνίδια το 17 και να δεις ότι και πάλι ο αντίπαλος τότε με μισή ευκαιρία έκανε γκολ. Γι' αυτό και άλλαξε ο Ρέι, αν θυμάσαι, και μπήκε ο Πασχαλάκης. Νομίζω ότι πρέπει τώρα με τις 15 μέρες που είχε ο προπονητής να δουλέψει, όλοι να συγκεντρωθούν. Αυτό που είπες, ό,τι έγινε πέρυσι, θα τους τιμούμε για πάντα. Φυσικά. Αλλά πλέον είμαστε στο φέτος. Φυσικά. Έγινε, Χριστάρα. Σε ευχαριστώ, καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε τελευταία γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, Στελάρα. Μήπως θες να κλείσεις, να πάμε διάλειμμα και να πάρεις μετά για να έχεις όλο τον χρόνο δικό σου. Θα στα πω σύστημα καραμπίνα. Έλα, πάμε. Ο χρόνος καταρχήν δουλεύει υπέρ του ΠΑΟΚ και υπέρ του προπονητή, γιατί μαθαίνει τους παίκτες καλύτερα. Σωστό. Ο Μαωρίς όταν γυρίσει με αυτό το νησίδι, με αυτά τα τρεξίματα, θα είναι πολύ πιο ουσιαστικός και πολύ πιο απελευθερωμένος να κάνει το επιθετικό παιχνίδι. Σωστό. Θα συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Είναι δύο διαφορετικοί παίκτες χαρακτηριστικά. Ο Εσίτη για μένα σε παιχνίδια που ο αντίπαλος παίζει στα 3-4 δεν χρειάζεται τόσο πολύ να ξεκινάει βασικός. Θέλει πιο δημιουργικούς παίκτες, ειδικά μέσα στην Τούμπα. Συμφωνώ. Είναι για ειδικά παιχνίδια. Για ειδικές αποστολές. Ναι, έτσι. Ειδικά στα πιο δύσκολα παιχνίδια θα είναι και πιο ξεκούραστος. Ναι. Να πάμε τώρα στο αυστηρό απέναντι που έδωσε στον Ολυμπιακό με το και την Αντάρα που την έδωσε στην Τρίπολη. Ναι, και βγαίνουν και σκούζουν από πάνω. Δηλαδή αυτοί θα μας τρελάνουν, ρε φίλε. Αυτό θέλουν. Να περνάει προς τα έξω ότι αδικούνται κιόλας. Το απίθανο ΒΑΡ λέει, το τραγικό, η παροδία. Οι άνθρωποι έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους και τον Κυρσάβα έχουν ξεπεράσει. Εντάξει. Και κάτι ακόμα και τελειώνω, Κωστή. Ο προπονητής δείχνει ότι και βλέπει και ακούει και είναι και δίκαιος. Ο Μίσης πήρε την ευκαιρία του, την ξαναπήρε. Ο Λιμιός πήρε την ευκαιρία του, την ξαναπήρε. Σωστό. Όλοι θα πάρουν την ευκαιρία τους. Όποιος είναι έτοιμος θα την πάρει και θα παίζει. Στήριξη σε αυτόν τον άνθρωπο, όπως στηρίξαμε τον Λουτσέσκου στην αρχή. Εννοείται. Που φέραμε χί με τις Λιβαδιές και με τις Λάρισες και με τον Απόλλωνα. Έτσι και αυτόν. Και θεωρούμε ότι είναι εφιέστατος και ξέρει τη δουλειά του για να δει πώς θα περάσει αυτά που θέλει στην ομάδα. Το τι σύστημα θα παίξει είναι δική του υπόθεση. Αυτός ξέρει πολύ καλά και θα καταλάβει
αν μπορούν να το αφομοιώσουν, αν μπορούν να παίξουν αυτό, το 4-4-2, το 4-3-3, το 4-4-1-1, οτιδήποτε, δεν ξέρω τι, είναι δική του υπόθεση. Εμείς είμαστε εδώ να στηρίζουμε αυτό που αγαπάμε. Κωστή, για να ξεκινήσει καλά ο μήνας, λέω νησιού στη Θεία, Θεία, εσύ τόσα χρόνια, λέει, γιατί δεν έχεις και ένα παιδάκι. Ε, τι να κάνω παιδί μου, λέει, δεν το φέρει ακόμα ο πιλάρκος. Καλά, Θεία, και δεν άλλαζε πουλί, λέει. Γεια σου, Στέλλα. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Το φως ανάψει. Δώσ' του. Μπουκάραμε. Εδώ είμαστε. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Δεν ξεχνάτε. Κλιμάρτ 917-646. Τα πάντα για τον κλιματισμό. Ντάικιν και οπουδήποτε αλλού θέλετε. Ο Κώστας και ο Σες γνωρίζει όσο κανένας άλλος. Βάζει το μαραφέτη, τηλεφωνήστε, πείτε του γεια σου, ο τρελός το πρωί 8-10 λέει ότι είσαι κορυφαίος στα κλιματιστικά. Έλα να μας δεις το χώρο, έλα να περάσει το μαραφέτη. Και ησυχάζετε, ψύξη και θέρμανση. Είτε έχετε χώρο εργασίας, είτε το σπίτι σας. Για τέντα, άλλη λύση δεν υπάρχει. Αυτός, μπαμπάς και γιος, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 4-30-011, τέντα home, ησυχάζετε. Και αντιενεμικές ζελατίνες και πέργολες και τα πάντα όλα. Πανιά για μια ζωή και όχι για ένα μήνα μόνο. Και φυσικά λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο. Είπε όποιος πήγε, ξαναπήγε και ξαναπήγε και κόλλησε. Γι' αυτό λέγεται λαδόκολα. Απέναντι από το Μασού της Ελευθέρια. Καταπληκτικά υπέροχα κρεατικά, πεντανόστιμα, ζουμερά, φρεσκομαγειρεμένα, διαλεχτά και με γλυκάρες στο τέλος χειροποίητε σε ένα πλήρως ανεγυρισμένο χώρο. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας! Ναι! Μήπως γνωρίζετε, ναι, τι λείπει από τον ΠΑΟΚ? Τι λείπει, ε? Ο Βιερίνιο, Κωστή. Αυτό που είπε στον πρόλογο. Ο Βιερίνιο που με μία ενέργειά του, που με το πάθος, δεν θα έλειπε η φλόγα των παιχτών η περσινή. Το ΠΑΟΚ θα ήταν πολύ πολύ καλύτερος. Θα είχε πολύ καλύτερη τύχη και με τον Άγιαξ και με τη... Λείπει ο ηγέτης. Αν πήγαινε η Σλόβαν ή τέλος πάντων σε όλα αυτά τα παιχνίδια. Τσουκνίδα, λείπει ο ηγέτης. Με μία λέξη. Λείπει ο ηγέτης, Κωστή, ναι. Λείπει. Τεράστια η απώλειά του, το λέω συνέχεια. Δεν θεοποιούμε, ούτε γινόμαστε προσωπολάτρες, αλλά είναι τεράστια η απώλειά. Σίγουρα και ο Μαωρίσιο και ο Βέρμπουν μπορούν να παίξουν, να ανεβάσουν την ομάδα. Μπορούν να πάρουν την ομάδα στην πλάτη τους, αλλά ο Βιερίνιο όμως είναι αυτός που θα τους δώσει την όθηση. Είναι αυτός που θα πάρει την ομάδα και θα την βγάλει, θα πάρει νίκη μόνος του. Όχι μόνο παικτικά. Στα μάτς, ας πούμε, με τον Άγιαξ, την πήρε την ομάδα στις πλάτες του ο Μπίσεσβαρ, έτσι. Ο Μπίσεσβαρ, ναι. Αλλά όμως εδώ υπάρχει αυτό το εκτόπισμα που έχει ο Άντρε, που γυρίζω εγώ που είμαι... Ο παίκτης, ας πούμε, του 7, τον βλέπω και γίνομαι ο παίκτης του 9. Μόνο που ξέρω ότι είναι εκεί αυτό. Αυτόματα γίνεται. Αυτόματα. Ανεβαίνουν όλοι. Θα είμαστε μια άλλη ομάδα όταν επιστρέψουν αυτοί. Αργεί ακόμα ο αρχηγός, βέβαια. Σίγουρα. Αυτές οι νίκη ήταν νίκη ηρεμίας, ψυχολογίας. Έτσι. Πολύ σημαντικό. Και τουλάχιστον τώρα να κάτσουν δύο εβδομάδες, να τα βάλουν κάτω, να δουν τι φταίει. Γιατί πολύ κάτι σημαντική. Φταίει στην ομάδα και δεν είμαστε όπως πέρσι. Φταίει το σύστημα που ίσως να μην μπορούν να παίξουν, δεν ξέρω τι φταίει. Αλλά πάντως πρέπει να αλλάξει κάτι για την γκολ, να τρώμε σε κάθε αγώνα. Από τέτοιες ομάδες δεν γίνεται. Δεν μπορεί. Οι ίδιοι πέρσι... ο Βαρέλα και ο Κρέσπο που πέρσι δεν περνούσε ούτε κουνούπι, ούτε η σκέψη του επιθετικού, φέτος να έχουν τέτοια νευρικότητα. Είναι η τσαντίλα από τον αποκλεισμό από την Ευρώπη. Είναι το αίσθημα της αδικίας. Έσκασαν πέρσι, πήγαν στα κόκκινα και τώρα χρέουν χρόνο. Είναι ο νέος προπονητής που άλλαξε ξαφνικά. Είναι Κωστή, το νέο σύστημα. Είναι τα... Δεν ξέρω τι είναι, αλλά αυτοί που είναι εκεί, αυτό θα το βρουν, αδερφέ. Να το βρουν μόνοι τους. Εμείς εχθές ήμασταν πάλι στο γήπεδο. Πάλι φωνάζαμε. Πάλι δώσαμε όθηση όταν έπρεπε. Φυσικά. Πάλι κάναμε την εγγραφή μας και για τα δύο παιχνίδια. Πάλι να είμαστε εκεί με το ταλιράκι. Έναν καφέ για την ομάδα. Αλλά... Δεν γίνεται όμως σε κάθε μάτς με τέτοιους αντιπάλους να καρδιοχτυπάμε, να φοβόμαστε μην φάμε κανένα γκολ στις καθυστερήσεις, γιατί αν ήταν 2-2 ήταν ήττα χτες. Θα ήταν ήττα. Δεν θα ήταν ισοπαλία. Όχι, θα ερχόταν τώρα... να πατήσει επάνω στον αποκλεισμό και όλη η ατμόσφαιρα, γιατί όλα τα μιμιέ
όλα τα πληθρολόγια και όλοι αυτοί θα παίρνουν φωτιά. Η πίεση είναι ασφυκτική. Και θα έχουν διαλύσει τα πάντα. Δεν είναι μόνο, η δική μας οπαδή. Δεν είμαστε μόνο εμείς που υπάρχουν κάποιοι που έχουν λιγότερη υπομονή ή που ξεχνάνε εύκολα. Μιλάμε για έναν πόλεμο που μένεται απέναντι μια μάχη που πρέπει να την καταλάβουμε. Κωστή, και επειδή πηγαίνω στο γήπεδο, βλέπω και τι γίνεται έτσι, δηλαδή δεξιά-αριστερά, όλοι έτοιμοι να κραγούν αυτόν τον ένα παίχτη. Όλοι όχι. Χθες η παρουσία του κόσμου αριθμητικά, η παρουσία του κόσμου χθες είναι μία απάντηση. Είναι μία επίδειξη αφοσίωσης ότι εδώ είμαι εγώ. Δεν ξέχασα, είμαι πονεμένος, είμαι πληγωμένος από αυτό που έγινε στην Ευρώπη, αλλά είμαι δίπλα σου. Δεν σε εγκαταλείπω. Αυτό, πάω κάρα στα δύσκολα. Το σύνθημα όχι, λέει εμείς μαζί για μια ζωή. Ακριβώς. Δεν λέει εμείς μαζί στις νίκες και μόλις στις ισχύτες. Αυτό ακριβώς λέω, παιδιά. Αλλά δεν μπορούν να το καταλάβουν όμως. Και δυστυχώς κάποιοι περιμένουν νίκη ή ήττα, μάλλον ήττα του ΠΑΟΚ, για να βγουν και να πούν το εγώ, να τα έλεγα, τα έγραφα, τα έκανα, να μπαίνω να δεις. Το εγώ πάνω τον ΠΑΟΚ, όχι, ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Έγινε, Μανόλο, φιλιά, φιλιά. Γεια σου, Τσουγνίδα, πάει. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888, εδώ αθλητήρι, εδώ ζουμουσού, εδώ είμαστε. Καλημέρα, ναι! Παρακαλώ. Καλά, είμαστε, καλημέρα. Καλώ τη Βαλανιδωράχη, τη Χιλιοπενεμένη, την Πορφυρογέννητη, τη Φεγγαρολουσμένη. Και σήμερα συνεφιασμένη λόγω ΠΑΟΚ, να σε ξέρει. Εντάξει. Σημαντική νίκη, φίλε. Κωστή μου, σήμερα θα κάνουμε διάλογο. Δεν θέλω να κάνω μονόλογο. Θέλω να πω το εξή όμω. Ότι τι λαό έχουμε καταντήσει να τρώμε τι άρχε μα. Δηλαδή, εγώ αυτό, ρε παιδιά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ από εδώ από την Πρέβεζα βλέπω τα πράγματα πολύ πιο ρομαντικά, πολύ πιο απλά. Μια μερίδα, Βασίλη μου, μη γενικοποιούμε. Έχουμε καταντήσει. Συγγνώμη, υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που είναι και στο πληκτρολόγιο και στο Facebook, η οποία συμπεριφέρεται έτσι. Δεν μπορούμε να γενικεύουμε. Θεωρώ ότι η τεράστια μερίδα του λαού του ΠΑΟΚ, ναι, πληγώθηκε, ναι, τσαντίστηκε, ναι, οργίστηκε, ναι, αλλά δεν ξέχασε. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Κωστή. Δημιουργώντας πρόβλημα στο πρόβλημα, έτσι μπορούμε και το λύνουμε. Σε ρωτάω. Όχι βέβαια. Έτσι, όχι, τώρα, να πιάσουμε τι, να αποδομήσουμε, να τους ισοπεδώσουμε. Καλό είναι, ρε παιδιά. Αντί να δεν ξέρουμε, ρε Βασίλη, ότι η ομάδα δεν παίζει αυτό που πρέπει. Δεν ξέρουμε ότι έγιναν λάθη στις μεταγραφές. Δηλαδή πρέπει να μας το πούν άλλοι. Δεν ήρθαν παίκτες που έπρεπε να έρθουν. Τα ξέρουμε. Λοιπόν, τι κάνουμε. Εγώ σου είπα πιο απλά ότι στο πρόβλημα δεν δημιουργούμε κι άλλο πρόβλημα. Γινόμαστε ενωμένοι. Στηρίζω αυτό που αγαπάω στη δύσκολη, Βασίλη, έτσι λέγεται. Στηρίζω. Δεν ισοπεδώνω. Δεν αποδομώ. Δεν ευτελίζω. Δεν απαξιώνω. Έτσι. Αυτό που βλέπω από χτες το βράδυ, δηλαδή είναι τραγικό με εμάς τους παοξίδες, γιατί πραγματικά και αυτοί πονάνε, το αγαπάνε τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν χρειάζεται να συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, αυτό μου κακό φαίνεται, όχι τίποτα άλλο. Βασίλη μου, λοιπόν, κάθε χαρακτήρας, να σου πω αυτό μου αν μου επιτρέπεις, ο κάθε χαρακτήρας είναι διαφορετικός. Άλλος είναι πιο υπομονωτικός, πιο όριμος, άλλος τρελαίνεται. Και είναι λιγότερο όριμος, ας πούμε, είναι περισσότερο εκρηκτικός, είναι περισσότερο ψίκορος, είναι περισσότερο φουριόζος. Είναι ανάλογα με τον χαρακτήρα. Εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω αυτόν ο οποίος πονάει για τον ΠΑΟΚ και το εκφράζει με διάφορους τρόπους. Εμένα με ενοχλεί αυτός ο «δεν στα έλεγα εγώ» που περιμένει στη γωνία για να πει «σας το είχα πει εγώ για τον τάδε» και χαίρεται με την δυστυχία, την όποια δυστυχία αυτούς, έρχεται στην ομάδα. Αυτούς πραγματικά και εγώ δεν τους πάω, οπότε άσους να μην ασχολούμαστε πλέον με αυτούς τους ανθρώπους. Άσε που δεν ξέρουμε κι αν είναι κιόλας. Μπαίνει ο καθένας μέσα στο πληκτρολόγιο. Μπορεί να είναι οτιδήποτε να θελήσει να φέρει ένα μπουμπούλα και να δημιουργήσει προβλήματα. Σημασία έχει ότι ο κόσμος ήταν εκεί χθες το βράδυ, Βασίλη. Παρότι πληγωμένος και στεναχωρημένος, εμένα δεν μου έχει φύγει στεναγόρια. Σας το λέω ειλικρινά. 4 μέρες μετά, δεν μου έχει φύγει, ρε παιδί μου, στεναγόρια από αυτό που έγινε. Πώς, θέλετε να σας πω ψέματα. Δεν μου έχει φύγει. Όμως, δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Πρέπει να είμαι αφοσιωμένος σε αυτό. Και να το στηρίξω στη δύσκολη.
Έτσι πιστεύω. Λοιπόν, Κωστή, άκουσε ένα πράγμα. Μετά την καταστροφική πορεία της Ευρώπης, γιατί μόνο της Ευρώπης είναι καταστροφική, έπεται συνέχεια. Δηλαδή, χαθήκαν δύο μάχες, ο πόλεμος θα συνεχιστεί εντός Ελλάδος. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα ισοπεδώσουμε και να τα καταστρέψουμε. Αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτό. Λοιπόν, εγώ έκανα δύο νίκες, πρόσεξε, στις πρώτες δύο αγωνιστικές. Η κίτρινη, η χάρτινη. Κάνανε μία ήττα στο ΆΚΑ και σήμερα θριαμβολογούν για το διπλό που κάνανε μέσα στην Τρίπολη. Έτσι. Το καταλαβαίνεις. Είναι σημαντική νίκη για τους χάρτινους όμως, Βασίλη. Το καταλαβαίνεις. Γιατί είναι σημαντική. Γιατί έτσι όπως... γιατί... είναι σημαντικές. Γιατί ήταν σκορποχώρη τελείως για τον Μπίμπιπ Καβάλα στο πρώτο μάτς και με, την, με την αλλαγή του Κωστένογλου πήγαν και πήραν ένα διπλό που είναι σημαντικό για αυτούς σε μια δύσκολη έδρα. Γι' αυτό θριαμβολογούν. Κατάλαβε. Δείξαν αντίδραση, ήταν τελείως πεθαμένοι. Και είναι λογικό. Εγώ όμως έχω να πω το εξής, ότι αυτοί κάθονται και δεν τρώγονται με τις άρκες τους. Εμείς αντιθέτως αυτοπυροβολούμαστε. Και, πάντων... και εκεί είχε μπινελίκια έξω από το γήπεδο, ξέχασες τι έγινε στο πρώτο μάτς. Περιμένω τον Μελισσερίδη απ' έξω. Και ο Βάζελος τα ίδια, δηλαδή. Μην ομορφαίνουμε τις καταστάσεις σε άλλες ομάδες. Και εκεί είχαν λαϊκά δικαστήρια, πεσήματα, μπινελίκια, αυτισήματα, αποδοκιμασίες. Εντάξει. Και εκεί. Πάντως, ναι, να έχω να πω στον κόσμο του ΠΑΟΚ, παιδιά, μην αγχώνεστε, η ομάδα θα βρει το δρόμο της, οπότε μην αγχώνεστε. Θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου εκεί στην ασπρόμαυρη κλινική που μας ακούει αυτή τη στιγμή, γιατί ανέβηκε απάνω τελικά. Πούλη Στόκχολμ. Οι διακοπές του τελείωσαν, οπότε την καλημέρα μου σε όλη την παρέα του Zoom σου λέμε πάντα. Γεια σου Βασιλάκη κάθε... μου. Γεια σου Βασιλάκη μου. Καλά. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό το παιδί. Γεια σου ρε κονσόρτσιουμ. Πού είσαι ρε Παναγιώτη. Εκεί που ήμουνα είχα ξεχάσει και πώς ανοίγει το ραδιόφωνο. Όχι ρε φίλε. Δεν πειράζει. Αποκοστήνωση έκανες. Έκανες αποκοστήνωση. Λοιπόν, ήμουνα χθες στο μάτς. Ένα έχω να πω παιδιά. Στα δύσκολα πάω, στα πιο δύσκολα πάω κάρα. Εχθές η αντίδραση του κόσμου μετά την ισοφάριση ήταν συγκλονιστική. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα στον κόσμο που οι φιλαθλοί της αντιδρούν με τέτοιο υποστηρικτικό. Με τέτοιο πάθος. Αν κάποιος περνούσε έξω από το γήπεδο, θα νόμιζε ότι έβαλε γκολ η γηπεδούχος ομάδα και ο κόσμος τρελάθηκε από τη χαρά του. Γι' αυτό ο Φερέιρα, κονσόρτσιουμ Παναγιώτη μου, στάθηκε εκεί και ευχαρίστησε. Ειδικά σε εκείνο το σημείο, επειδή τα έχει φάει τα γήπεδα με τα κουτάλια. Ναι, ναι. Ο μάγκας. Έτσι, και σαν παίκτης και σαν προπονητής. Στο Φερέιρα, εγώ ήμουν, κοίταξα, από αυτούς που το Λουτσέσκου δεν το γουστάρανε. Και στο τέλος είπα ότι είναι πρότυπο αλλαγής αντίληψης του κόσμου για έναν άνθρωπο. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, τα είπαμε όλα αυτά. Αν και στο τέλος, με τον τρόπο του που έφυγε. Εντάξει, είπαμε έτσι. Ρουμάνος. Οκ, okay, πάμε παρακάτω. Εντάξει. Ρουμάνος είναι επάγγελμα, δεν είναι ευθυνικότητα. Το είπαμε αυτό το πράγμα. Παραπάνω. Λοιπόν, για το Φερέιρα ένα πράγμα δεν μ' άρεσε. Αυτό που βγήκε και είπε στη συνέντευξη, ότι θέλουμε θετική ενέργεια για να βάζουμε γκολ. Όχι. Για να βάζουμε γκολ και να μην τρώμε γκολ. Για να μην τρώμε, είπε. Ναι. Η άβρα και ναι. Ναι. Εντάξει, ωραία αυτά, είναι όλα αυτά, αλλά αυτά. Άβρες, έτσι. Ωραία είσαι, οι άβρες. Η άμυνα να συγκεντρωθεί, και να παίξει καλύτερα. Παναγιώτη μου, θα σου πω πάνω σε αυτό. Ένα μέρος, ναι, είναι η θετική άβρα, είναι να υπάρχει καλό κλίμα στην ομάδα. Αν όμως οι παίκτες δεν αφομοιώσουν το σύστημα, δεν υπάρχει αλληλοκάλυψη, δεν υπάρχουν τρεξίματα, γιατί εγώ είδα και μετά το 60 ότι η ομάδα έχει και θέμα με τα τρεξίματα. Δηλαδή πρέπει να Κώστα, το δούμε αυτό. Κοίταξε. Με τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να το παίξει αυτό το σύστημα καλά, πάω. Δηλαδή δεν μπορείς να παίξεις με 4-4-2 ο Μίσιτς και ο Σίτι είναι και οι δύο ψάρια. Έτσι, μην πάμε να μεταμφιέσουμε το Μίσιτς. Ο Μίσιτς μου δείχνει ότι δεν είναι 6, φίλε. Είναι περισσότερο 8, μου φαίνεται ο άνθρωπος. Δεν μπορεί. Φάνηκε πολύ έντονα η απουσία του Μαουρίτσου. Άστο, μην το συζητάς. Έτσι, θέλουμε έναν άνθρωπο που να μοιράζει μπαλιές. Ξέρουμε ποιες είναι οι απουσίες. Νομίζω ότι και στην ιδιοσυγκρασία του ΠΑΟΚ το σύστημα που παίζαμε πριν ταιριάζει περισσότερο. Θα το δούμε. Πιστεύω. Εικάζω μάλλον για να πω καλύτερα ένα άλλο ρήμα, ότι αν ο ίδιος ο προπονητής αυτός, ο οποίος φαίνεται ένας ευφυής άνθρωπος, δεν μπορούν αυτοί οι παίκτες, δεν νομίζω ότι θα είναι... Που κάνουν πορτοκαλιές. Δεν είπα με τη μία ότι γεια σας δεν μπορούμε, ευχαριστώ. Ναι. Και όπως βλέπεις, εμένει στις δικές του ιδέες και καλά κάνει. Θεωρώ όμως ότι δεν θα... Αν δει ότι δεν μπορούν,
είναι αρκετά έξυπνος. Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Έτσι λέω. Ούτε του λέμε κάνε αυτό. Όχι, 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 έτσι, όχι. Ο άνθρωπος είναι ξύπνιος. Θα δει, πρώτος, αυτός βλέπει αν μπορεί να εξυπηρετήσει αυτό το ρόστερ, το σύστημα που παίζει. Λοιπόν, που θέλει να σου πω και κάτι τελευταίο για να δεις πώς γίνονται τα παοκτσάκια. Ναι. Πήρα τη βαφτιστήρα μου 24 χρονών και την πήγα στο γήπεδο πριν από κάνα δύο μήνες πρώτη φορά. Χάζεψε, μου λέει. Ναι, συγκινήθηκα εδώ που άκουγα τα συνθήματα. Ναι. Εχθές μαθαίνω, έσπασε το χέρι. Λέω, κοίταξε, θα έρθω να σου γράψω. Επάνω. Το σύνθημα του Παύλο. Μου λέει, χάρη, άσε περιμητή, τα λεφαντάρισε σε ομπλιγατόριο. Όχι, λέω, ρε φίλε. Έχει πάει κατήχηση. Όχι, ρε φίλε. Μπράβο το κορίτσι. Άξιο το λαδάκι του νονού. Άξιο. Έπαιξε και κάνα παοκτσάκι ενδιάμεσα. Εντάξει, εντάξει. Αλλά... Okay. Εντάξει, έτσι γίνονται. Έβαλε σωστό λαδάκι, φίλε, σωστό λαδάκι. Έτσι. Όταν, λοιπόν, βάφτισα, όταν βάφτισα ένα βαφτιστήρα, ένα έχω βαφτίσει, τον Στεφανάκο, του φίλου μου του Απόστολου, του Μιχαλίτσιου, όταν πήγαμε λοιπόν, πού θα βαφτίσουμε, λέω, για Βαρβάρα, πού θα βαφτίσουμε. Και εγώ το δικό μου εκεί το βάφτισα. Λέει, εννοείται, εννοείται, λέει, για Βαρβάρα. Οκ, okay. Βαφτίζουμε οι δυο παπάδες με διαρκείας του ΠΑΟΚ. Εμείς αρρωστάκια παντού, ας πούμε, ασπρόμαυρο αυτό. Τα πλάνα, λέω στον Πάρη που κάνει τα πλάνα, θα πάρεις μπροστά, λέω στο Πεζούλιτσα για Βαρβάρας που λέει 1926. ΠΑΟΚ, εμείς είμαστε η Θεσσαλονίκη. Θα κάνεις, λέω, ένα πλάνο με τον ντρόν στην Τούμπα και μετά, λέω, θα πας στο ναό. Ωραία είναι αυτά, ωραία. Εντάξει. Έτσι, έτσι. Έγινε, λοιπόν, Παναγιώτη μου, άντε, σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι, έλα, Κωνσταντίνε. Καλώς τον, καλώς τον, έλα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα. Έλα, τα γόρη μου. Καλή εβδομάδα, Δημοσού. Καλό μήνα. Έδρυκα. Και σε όλο τον κόσμο. Ουφ. Λοιπόν, το καλό της υποθέσεως είναι ότι έχουμε διακοπή και αυτό θα μας ωφελεί σε εμάς. Ναι. Ευεργετική. Πάντα και πέρσι θυμάμαι. Ναι, 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 γιατί βλέπουμε ότι ο άνθρωπος ψάχνεται ακόμα. Εγώ δεν ξέρω από συστήματα και τέτοια πράγματα. Σωστό. Απλώς βλέπω ότι η ομάδα είναι αργή. Δεν... δηλαδή δεν μπορούν να κουβαλήσουν την μπάλα, να κάνουν τις κάθετες γρήγορα οι παίχτες μας. Θέλουν κάποια αλλαγή, κάτι θέλουν, ας πούμε, ναι, να δουλευτεί κάποιο σύστημα καινούργιο. Είναι και τα απόνερα του αποκλεισμού. Σίγουρα. Η ψυχολογία, όταν... είδες, μετά το 1-1 πώς η ομάδα μαζεύεται, ναι, κλείνεται, ναι, ναι, ναι. Υπάρχει φόβος, μην γίνει στραβή, σου λέει, εντάξει, είναι όταν σημαντικό να πάμε με δύο. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην άμυνά μας που πέρσι ήταν το κύριο όπλο μας. Αυτό βλέπω, δηλαδή βλέπω τους παίχτες, τα χάνουνε, πατακιούτα την μπάλα, λέω τι γίνεται. Εντάξει, δεν λέω τώρα, δεν παίζει με τον Άγιαξ. Παίζει με τον Πανιόνιο. Δεν θέλω τα παιδιά να τα υποτιμήσω, αλλά εντάξει, δεν ήταν και άλλο για τέτοιο πράγμα. Ούτε να περιμένουμε δηλαδή ο κόσμος να ξεσηκωθεί από το 60 και μετά για να πάρουμε το μάτς. Αυτό γίνεται και με, πιο, με άλλες ομάδες, στα ντέρμπι. Τέλος πάντων, και ο κόσμος φυσικά ένα μεγάλο μπράβο για αυτό που έκανε. Συγκινητικός. Όλοι αυτοί, βέβαια, στο γήπεδο, όλοι αυτοί που ήταν στο γήπεδο, είναι, αυτό που λέμε, Κώστα, είναι πληγωμένοι, στεναχωρημένοι, άρα, όμως έβαλαν από πάνω, πάνω απ' όλα το καλό της ομάδας και στο πλάι. Αν ήταν άλλοι, θα ήταν τα Μπινελί και το ένα το άλλο, όπως κάνουν διάφοροι. Λοιπόν, είπες κάτι, έκανες μία τέτοιο, είπες κάτι πιο μπροστά καλό για τον Κομπανί. Τι είπε, βγάλετε το καπέλο, παιδιά. Ας μην μείνουμε στον ντάμπλ και στα πρωταθλήματα. Ας συνεχίσουμε πάλι σαν να μην κάναμε τίποτα. Να μην μείνουμε, να πούμε, έλα ρε, εντάξει, και φέτος θα το, όχι. Να σου πω και κάτι. Θα το πάρουμε, αλλά βλέπω ότι θέλει μεγάλο αγώνα. Εντάξει, δεν θα το πάρουμε στο, στο μιλιετό. Είναι μία, είμαστε άμαθοι σε αυτό. Α, μπράβο. Δηλαδή, εμείς και, δεν έχουμε βάρος. Πρόσεξε, και πρόπερση. Και πρόπερση. Ναι. Και πρόπερση. Μπορεί να πήραμε το double. Μας έμεινε όμως το αίσθημα της αδικίας, της κλοπής. Και με αυτή την τρέλα μέσα στο μυαλό και στο βλέμμα, πήγαμε και σαρώσαμε τα πάντα. Κάναμε αίτητη πορεία και πήραμε ξανά το double. Τώρα, είναι η πρώτη φορά που μπαίνουμε σε μια χρονιά όντες νταμπλούχοι, όντας, όντας ο ΠΑΟΚ, ο πρωταθλητής, ναι, ο αίτητος, ο αυτό. Θέλει και, κανένας θέλει και αυτό τη διαχείριση. Κανένας, βρε, δεν το λέει και τώρα. Το πνίγουν όλοι. Και τώρα δεν το λέει. Και τώρα. Ναι. Είμαστε λοιπόν σε αυτό το πράγμα, πρέπει, χρειάζεται διαχείριση. Όσο, όπως θέλει στην αποτυχία, έτσι θέλει ακριβώς και στην επιτυχία. Ναι, να προσγειωθείς, ναι, εγώ λέω, κάθε μέρα θα το λέω, θα σας κουράσω, συγχωρέστε με. Το μαχαίρι στο στόμα, έτσι, με φλόγα και πάθος. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε. Λέει ο διαιτητής τι έγινε και τον δείχνω να δει τον Ποπάη που κυνηγάει την Όλιβ.
Τι να λέμε τώρα, ρε παιδί. Και το Βρούτο από πίσω. Ο Βρούτος να λέει δίπλα, έλα, τελείωνε, έλα. Δεν... Α, μπράβο, τελείωνε. Γεια σου Κωνσταντίνε, πάω σε διάλειμμα. Κάτι τελευταίο. Ναι. Να δώσω τα συγχαρητήρια στον κόσμο του Άρη, τίποτα άλλο. Για αυτό που έκαναν τα παιδιά. Σε αυτούς. Λοιπόν, ζούμε σου αγόρι μου, καλή εβδομάδα. Να σε καλά, ζούμε σου. Δε φυσικά, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Happiness Wedding Ring, η χαραβέρα. Όσοι πέρασε το καλοκαίρι και δεν πήγατε σε πανηγύρι, το κρίμα στο λαιμό σας. Πώς είναι στα αγγλικά το κρίμα στο λαιμό σου, κρίμα. Πώς είναι το κρίμα, Αναστασία, ποιτή. Πίτι είναι, στεναχωρία, λύπητη. Πίτι on your neck. Ο λαιμός, λαιμός είναι neck ή σβέρκος είναι neck. Είμαι μέχρι lower, εγώ είμαι της γερμανικής φιλολογίας. Neck είναι ο λαιμός. Πίτι on your neck, ρε μπίπιπ. Τέλος πάντων, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες και πάλι να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888, την καλημέρα μου στο Μότο Μουδανιά, που μαζί με το Λάρι κάθε μέρα πρώτη καλημέρα. Γεια σου Κοσμά Κοσμίδη, καλημέρα, καλημέρα ζουμουσάκια μου, εμείς μαζί για μια ζωή, καλή εβδομάδα Παοκάρα. Ο Γιάννης, γιατί ρε σκατομπούχε ο Νερόκολε δεν μίλησε για παροδία την πρώτη αγωνιστική, και έχει φωτογραφία του Καραπαπά, που κλαίγεται για το ΒΑΡ, δεν γίνονται αυτά ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά, δεν γίνονται αυτά. Καλημέρα στον Τζόρτζ τον Κοτσάλαξ. Ξέρει κάποιος γιατί δεν παίζει ο Ολιβέρα στην Πόρτο? Αν δεν είναι στα πλάνα του Κονσεσάο, γιατί δεν τον παίρνουμε έστω δανεικό και πάλι? Τελείωσαν οι μεταγραφές και το κυνήγησαν αυτό με τον Ολιβέρα, αλλά ήθελε να μείνει στην Πόρτο. Ο Ίγκασον αποκάλυψε δηλώσεις στο ΠΑΟΚ TV, έχει βάλει τη δήλωσή του η Χρύσα, ότι αποφάσισα να μείνω να προπονηθώ, να βοηθήσω την ομάδα, μπράβο του. Λοιπόν, πώς γίνεται, λέει ο Κώστας ο Παραστατίδης, σε μια χώρα με τόσο ηλιοφάνεια η μαλα... να πηγαίνει σύννεφο? Μόνο ο Καραπαβάς μπορεί να δώσει απάντηση. Εντάξει, γραφικότητα, πιο γραφικός. Και από βόλτα με γόνδολα στη Βενετία, με πρώην τενόρο γονδολιέρι και με ολόγιο μου φεγγάρι. Πιο γραφικός, πιο γραφικός. Καλημέρα. Έχει βάλει η ομάδα ΠΑΟΚ Αλυσμόνιδες Πατρίδες, βεβαίως, τη φωτογραφία της ημέρας, όπως είπαμε, τους ιερολοχίτες, και μπράβο τους στα μνημεία. Σήμερα θα ξέρουμε και το ιατρικό δελτίο του Βαρέλα. Καλημέρα στον Κολομπάμπο. Σε 4 λεπτά μπορείς να δεις την πλοκή μιας τσόντας, αλλά οι τραβαρίστες δεν κατάλαβαν τι έγινε. Σωστός. Γεια σου Ανδρέα Ζαπουνίδη με το φοβερό σου άρθρο. Μπείτε στον τοίχο μας να δείτε αυτό που έχει γράψει. Ο Ανδρέας πάντα με φοβερή πένα. Με φοβερή πένα. Μπείτε, αξίζει τον κόπο. Ο Κώστας Παπαδόπουλος έχει βάλει βαθμολογία. ΠΑΟΚ 6, Ξάνθη 6, Βόλος 6, ΒΑΡ 6. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και κλαίγονται και από πάνω. Γράφει ο ΠΑΟΚ Sportsbook. Ο Θοδωράνος είναι, ο 533. Εγώ θα μιλήσω τώρα μετά από νίκη της ομάδας. Υπάρχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ τα οποία έχουν εξήγηση. Το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην ομάδα είναι μια αρρώστια που λέγεται νταμπλίτιδα. Έχουμε μείνει στον περσινό θρίαβο και νομίζουμε θα είναι όλα εύκολα στη συνέχεια. Κανείς δεν πρόκειται να μας χαριστεί, ούτε να μας χαρίσει κανένα πρωτάθλημα. Ίσα ίσα η κάθε ομάδα σκίζεται για να μας κόψει το αίτητο. Το δεύτερο πρωτάθλημα στην ομάδα είναι ψυχολογικό λόγω των δύο αποκλεισμών του πρώτου άδικου αποκλεισμού από Άγιαξ και το δεύτερο αποκλεισμό από ομάδα υποδεέστερη από εμάς. Σε όλα αυτά, να προσθέσουμε και την κούραση, καταλήγουμε σε μια ομάδα που δεν έχει νεύρο, δεν έχει φλόγα, δεν έχει πείσμα, δεν έχει στόχο. Μην ξεχνάμε το πόσο καλό μας έκανε η ακύρωση του γκολ του Βαρέλα, εξαιτίας του οποίου για μένα πήραμε τους τίτλους στο κύπελο αμέσως την ίδια χρονιά και τον double την επόμενη. Αίτη λέει ανάμεσα στα άλλα, είναι μεγάλο το μήνυμα. Συμφωνώ σε όλα, μέχρι κεραίας. Συμφωνώ σε όλα αυτά που γράφεις. Η πραγματικότητα είναι μία. 23-10-287-888. Οι γραμμές ανοιχτές και να σηκώσαμε το κέντρο, αν θέλετε να μιλήσουμε αέρα. Η πραγματικότητα είναι μία. Ότι ενώ η ομάδα δεν είναι ακόμα καλά, ενώ η ομάδα δεν πατάει στα πόδια της, ενώ δεν έχει την αυτοπεποίθηση που θα έπρεπε, δεν έχει τη σπιρτάδα, δεν έχει την ταχύτητα, δεν έχει τους αυτοματισμούς, ωστόσο έχει ξεκινήσει με 2-2. Είναι γνώρισμα, είναι ίδιον των μεγάλων ομάδων να μπορούν να παίρνουν στις μέτριες εμφανίσεις τους τις νίκες. Και αυτό έχει κάνει μέχρι τώρα η ομάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά το χθεσινό, μετά από το στραπάτσο της Ευρώπης, το χθεσινό τρίποντο είναι μεγάλη υπόθεση. Χωρίς να λέμε ότι χαιρόμαστε για το θέαμα που δίνει η ομάδα ή για το πώς παίζει.
Άλλο έτερον, εκάτερον. Είχα πει στη μεγάλη παραζάλη των θριάμβων μέσα από την εκπομπή. Την ώρα που ήμασταν στα ουράνια, την ώρα που πανηγυρίζαμε για το έτο πρωτάθλημα. Κρατήστε αγάπη για αυτή την ομάδα, κρατήστε αφοσίωση και πίστη όταν θα έρθουν οι στραβές. Και η μαζική παρουσία του κόσμου και στο ΠΑΟΚ TV και στο γήπεδο και στα διαρκείας απέδειξε αυτό. Ειδικά εχθές, μετά από τη στεναχώρια. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Ένα καρά μου ζητάνε οπωσδήποτε, μια παραγγελιά, ένα Βασίλη Καρά, βάλε κάτι από την... Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, αν μπορούμε να την αποδεχτούμε, έχουμε στην παρέα και κάποιους οι οποίοι τα βλέπουν όλα στραβά. Δεν μπορεί οι ίδιοι παίχτες που πέρσι κάναν την αέτη πορεία τώρα να ξαφνικά να είναι άχρηστοι. Και επίσης, αυτός ο οποίος πέρσι ήταν καθοριστικός, είτε λέγεται Πασχαλάκης, είτε λέγεται Πέλκας, είτε λέγεται Μάτος ή οτιδήποτε, δεν μπορεί ξαφνικά να είναι άχρηστος. Δεν μπορεί ξαφνικά να μην κάνει, γιατί το ακούω και αυτό, δεν κάνει ο τάδε, δεν κάνει ο έτσι, δεν κάνει ο αλλιώς. Θέλουν χρόνο όλα, θέλουν χρόνο. Δεν μιλάω πάνω στο κομμάτι και έρχομαι μετά στις γραμμές. Πάμε γιατί το λατρεύω αυτό και είναι αγαπημένο. Πάμε, να μην μιλάω πάνω στο τραγούδι. Ήθελα πάντα αυτό θέλουμε. Να σε βλέπω να γέλα. Αλλά υπάρχουν και οι λύπες και οι στεναχώριες. Και στιγμές που το ζητούσες. Αλλά εγώ είμαι κοντά σου. Το εμείς να μαζί για μια ζωή και για αυτό μας. Λέει αυτό ακριβώς σου εκφράζει ως αγαπώ. Έτσι, 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 έτσι. Έτσι σ' αγάπησα. Να το θυμάσαι. Όπου κι αν πας, έτσι σ' αγάπησα. Κι αν ήταν όνειρο, για μας εγώ το κράτησα. Κάπου στα μέρος της καρδιάς. Τα λάθη που λέμε, που έγιναν. Μα η λογική δεν έχει θέση στην αρχή. Έτσι, έρχομαι τώρα, έρχομαι, άσε με να το χάρω. Έτσι σ' αγάπησα, να το θυμάσαι. Όπου κι αν πας, ό,τι κι αν κάνεις, είτε κάνεις, είτε νικάς. Κι αν ήταν όνειρο, για μας εγώ το κράτησα. Κάπου στο μέρος της καρδιάς, εκεί στο μέρος καρδιά που κοιτάς. Έτσι σ' αγάπησα, έτσι σ' αγάπησα. Μαζί στις τραβές, μαζί και στις δύσκολες. Περισσότερο σ' αγαπάω όταν είσαι πληγωμένος. Περισσότερο είμαι δίπλα σου. Περισσότερο. Πάω στα εύκολα, πάω κάρα στα δύσκολα. Μην το ξεχνάτε, μην το λησμονείτε. Έτσι δίπλα. Έτσι σ' αγάπησα, να το θυμάσαι. Όπου κι αν πας. Έτσι σ' αγάπησα. Κι αν ήταν όνειρο, για μας εγώ το κράτησα. Ζούμπου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Κάπου στα αστέρια που κοιτάς. Έτσι σ' αγάπησα. Έτσι σ' αγάπησα. Έτσι απλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Πάμε τώρα στις γραμμές. Πάμε. Πέσαμε. Πέσαμε. Ήταν εγώ φταίω, εντάξει. Δεν ήθελα να μιλήσουμε. Ήθελα να πούμε το τραγουδάκι μας. Σήμερα θα φανεί τι γίνεται με το Βαρέλα. Σήμερα θα ξέρουμε. Τώρα έχουμε διακοπή. Έλα, το ξανασηκώσαμε. Πάμε τώρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Έλα, sorry, σας έριξα πριν. Ήθελα να το βγάλω από μέσα μου γιατί όπως νιώθετε κι εσείς, νιώθω όλοι και εγώ να ξέρω. Να βγάλουμε κάτι από μέσα μου. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Εμένα δεν μου έχει φύγει στεναχώρια, το λέω να το ξεκαθαρίσουμε. Ασχέτως το πώς το αντιμετωπίζω, ούτε λέω δεν έγινε και τίποτα. Όχι, έγινε και θα το αντιμετωπίσουμε έτσι. Μέσα στην οικογένεια. Όταν συμβαίνει κάτι, συμβαίνει. Όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Ναι. Αυτό να θυμόμαστε όλοι. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Είτε καλό είτε κακό.
Τώρα, ανασυγκρότηση, ανασύνταξη δυνάμεων, κοιτάμε μόνο μπροστά, τίποτα άλλο. Και αυτό, ένα μικρό παράπονο που βλέπω εγώ σαν χάρη, είναι ότι έχουμε κοπεί στα δύο σαν ομάδα. Μέσα εννοείς, στο γήπεδο. Στο γήπεδο. Είμαστε μια ομάδα κομμένη στα δύο. Ναι. Δεν υπάρχουν ενδιάμεση κρίκη. Δεν υπάρχει θέμα. Ο Μαουρίσιο. Δεν υπάρχουν τίποτα. Είμαστε δυστυχώς. Έχουμε θέματα. Έξι. Μακάρι αυτά τα θέματα να λυθούν. Μακάρι αυτά τα θέματα να τα βρει και να τα λύσει. Γιατί βλέπω ότι ο ΕΣΥΤΗ δεν μπορεί να δημιουργήσει. Ο ΕΣΥΤΗ μόνο μπορεί να αναχαιτήσει. Μα δεν είναι, ναι, αυτός είναι ο ρόλος του. Είναι η δουλειά του, την κάνει πάρα πολύ καλά, αλλά μέχρι εκεί. Άλλος πρέπει να κάνει την άλλη τη δουλειά αυτή. Αυτά πρέπει να λύσουμε, είναι κάποια θεματάκια αγωνιστικά που πρέπει να λυθούν. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να γυρίσει ο Βέλμπουρν, να αρχίζει να δίνει και αυτός ό,τι μπορεί να δίνει. Μακάρι να βρούμε στο Βέλμπουρν μια μεταγραφή που δεν μπορούσαμε να κάνουμε φέτος. Ναι. Το χάφου, το μεγάλο χάφου λέγαμε, μακάρι. Να δούμε. Έχουμε μεγάλα χαφ. Μακάρι να παίξουνε. Μακάρι να παίξουνε, να αποδώσουνε, να μας δώσουν αυτό που μας λείπει. Και παιδιά, πάω στα εύκολα, πάω κάρα στα δύσκολα. Αυτό, μην γκρινιάζετε, παιδιά. Ένα γήπεδο γκρινιάζει. Άξι. Φτάνει, ρε παιδιά, με την γκρινιά. Φτάνει. Κοίταξε. Και η γκρίνια και η κριτική δεν μπορείς να την αποφύγεις. Αλλά να είναι. Και άλλο κριτική. Ναι, ρε παιδί, ακόμα και η γκρίνια, όταν ο άλλος το κάνει επειδή πονάει, επειδή έχει ενδιαφέρον, επειδή στενοχωριέται. Ναι. Αλλά μην φτάνουμε στο άλλο άκρο, την απαξίωση. Αυτό που λέω συνέχεια, το λέω κάθε μέρα. Αυτό θέλουν οι αντίπαλοι μας. Να μας δουν μεταξύ μας, να τρογόμαστε. Δηλαδή, αυτός ο Πέλκας και ο Πασχαλάκης, το τι έχουν ακούσει. Αυτή τώρα είναι στο σπίτι. Σταματήστε, ρε παιδιά, ΠΑΟΚ είναι κι αυτά. Και αυτά τα παιδιά του ΠΑΟΚ είναι. Πέρσι ο Πασχαλάκης ο τέτοιος έδωσανε βαθμούς. Βοηθήστε τους. Φυσικά. Σε μια δύσκολη δηλαδή είσαι ένα δικό σου άνθρωπο, δεν τον κάνει. Το ρίχνεις και κλωτιά. Ηρεμήστε λίγο, πάω και είναι. Βοηθήστε τους. Τώρα σας έχουν ανάγκη. Τα πανηγύρια είμαστε όλοι μαζί. Τα δύσκολα εύκολο είναι εκεί. Εύκολο. Εύκολο. Εκτός κι αν κάποιος, εκτός κι αν κάποιος από όλους εμάς έγινε πάω για τα πανηγύρια και τους τίτλους. Δεν νομίζω. Κανένας. Φίλε, τότε. Τότε ρε φίλε, μου φαίνεται είναι καινούργιος ΠΑΟΚ. Πρέπει να είναι διετίας. Βέβαια. Άξι. Πρέπει να δεν είναι 2 χρονών ΠΑΟΚ αυτός. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Γίνεται. Δηλαδή 20 χρόνια μας εμείς στενά χρόνια και εμείς στην πίκρα. Και λέγαμε ΠΑΟΚ στα εύκολα, ΠΑΟΚ άρα στα δύσκολα. Τώρα τι χάρη είναι μου, ξαφνικά. Χάρη, αυτό το οποίο δεν μπορούν να παλέψουν οι αντίπαλοι μας είναι όταν εμείς είμαστε πραγματικά συσπηρωμένοι, όπως έγινε πέρσι. Είτε πρόκειται για την ομάδα, είτε πρόκειται για το ΠΑΟΚ TV, είτε πρόκειται για τα διαρκείας. Όταν βλέπουν το λαό σπυρωμένο, όταν βλέπουν ότι η φυγή του Πρίγιοβιτς δεν σε κλώνησε, η φυγή του Λουτσέσκου δεν σε κλώνησε. Όταν βλέπουν ότι χθες το γήπεδο είναι γεμάτο μετά από τη στεναχώρια αυτή, έτσι, μου, αυτό για είναι να σε κλονίσουν αυτά, πρέπει να έχεις, να μην έχεις δυνατά στεγανά. Όταν ο ΠΑΟΚ έχει τόσο δυνατά στεγανά και εδώ και δύο χρόνια δεν τον πτωεί τίποτα. Αυτό κάτι σημαίνει. Ακριβώς. Γι' αυτό εμείς φωνάζουμε. Γι' αυτό φωνάζουμε. Από μέσα από το σπίτι σου να αρχίζουν να βαράνε. Κάτι κάνεις λάθος. Εσύ που χτυπάς, εσύ που βαράς, κάτι κάνεις λάθος. Κάτι δεν έχεις υπολογίσει σωστά. Βλέπεις ο καραπαπάς σου, κάθε παραπαπάς, λέει ότι περνάει από το μυαλό του. Να περάσει τη δική του γραμμή. Να το αποδομήσουν, να το ξεφτυλίσουν έτσι. Ακριβώς. Ενώ έχει ευνοηθεί και στα δυο μάτς. Ενώ με το ΒΑΡ στον πρώτο αγώνα έγινε σκάνδαλο, δείχναν Νίλς Χόλγερσον και στούντιο Φούσκι και στρουμφάκια, έτσι και ευνοήθηκε, δεν έδωσε ότι θα είχε ξεκινήσει με χ Ολυμπιακός. Φίλε, λοιπόν, έχει δύο χρόνια δουλεύει η Ευρώπη το ΒΑΡ, πρώτη φορά ξεφτυλίστηκε το ΒΑΡ. Πρώτη φορά μόνο και εδώ, στην Ελλάδα. Μόνο εδώ. Να είναι ο άλλος και να κάνει μπούλινγκ στον διαιτητή δίπλα. Εντάξει, λέει πολλά. Αυτό θέλουν να μην υπάρχει. Για να συνεχίσουν να αλωνίζουν. Πάρτε το χαμπάρι. Όσο είμαστε μια γροθιά, κανένα δάχτυλο δεν σπάει. Αυτό. Μια αυτό. Κουβέντα. Ζούμε σε παιδιά. Το κεφάλι κάτω και δουλειά, τίποτα άλλο. Φιλιά, γεια σου Χάρη. Φιλιά, καλή εβδομάδα. Γεια σου Χάρη. Αυτό λέμε το ζούμε σου. Τι ζούμε τις μεγάλες στιγμές. Εννοείται. Κριτική, σκληρή, ναι. Δεν αγιοποιούμε. Δεν ωρεοποιούμε. Δεν τα βλέπουμε όλα τέλεια. Δεν σηκώνουμε το χαλί να βάλουμε τα σκουπίδια από κάτω. Όμως δεν αποσύρουμε την εμπιστοσύνη μας. Στον ΠΑΟΚ, στον Ιβάν,
στους παίκτες, στον προπονητή και στη δύσκολη. Εκεί έχει αξία να είμαστε δίπλα. Γι' αυτό λέμε μαζί στα εύκολα, μαζί και στα δύσκολα. Τώρα περάσαμε μια φάση που ήταν πριν καν βγει ο Αύγουστος, μια δοκιμασία για όλη την οικογένεια, για όλο τον οργανισμό. Αντέχετε? Όποιος δεν αντέχει, όποιος έμαθε στο πανηγύρι τα τελευταία δύο χρόνια, τότε κάτι έχει κάνει λάθος, κάτι έχει καταλάβει λάθος. Ούτε σημαίνει ότι ζήσαμε αυτές τις χαρές και τέλος, χορτάσαμε και γεια σας. Δεν υπάρχει λόγος. Τώρα αφού το πήραμε, έγινε δύο double, εντάξει, πήραμε τρία κύπελλα, μια γαρά. Ούτε αυτό λέμε. Λέμε όμως ότι σε αυτούς οι οποίοι έφεραν αυτούς τους τίτλους, οφείλουμε να δώσουμε χρόνο να διαχειριστούν τη νέα κατάσταση, το νέο προπονητή, το νέο σύστημα, την αποτυχία που ήρθε στην Ευρώπη. Πού κάποιοι μας οδήγησαν εκεί. Δεν είναι καθόλου άσχετα τα δύο μάτς με τη Σλόβαν σε σχέση με τα δύο μάτς με τον Άγιαξ. Ασχέτως που βγάλαμε τα μάτια μας μόνοι μας. Αυτό έχουμε να πούμε εμείς. Και αυτή είναι η άποψη δική μας. Μπορεί να διαφωνείτε. Τι να κάνουμε, θα διαφωνήσουμε κιόλας. Είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος σε αυτό. Και ξαναλέω, η στεναχώρια δεν μου έχει φύγει ακόμα. Συνήθως στεναχωριέμαι για κάποια πράγματα, τα σβήνω γρήγορα γιατί πρέπει να προχωρήσω. Και να κάνω εκπομπές, να μην σε ψυχοπλακώσω κι εγώ, αλλά έχω πάρα πολύ ξεκαθαρισμένο το τι πρέπει να πω σε εσάς, το πώς νιώθω, τα έχω πολύ ξεκαθαρισμένα μέσα μου. Και αυτό θα κάνω. Αυτό θα κάνω. Και όποιος θέλει, όποιος μπορεί να ακολουθήσει, θα ακολουθήσει. Οι καψούρες, οι μεγάλες αγάπες, τα έντονα συναισθήματα έχουν και αυτά. Δεν είναι μόνο χαρές. Είναι και οι στεναχώριες. Και εκεί δεν σηκώνεσαι να φύγεις. Δεν απαξιώνεις αυτό που αγαπάς. Είσαι πιο πολύ δίπλα του. Αυτό έχω να πω εγώ. Και έτσι έχει στείλει φοβερό μήνυμα η Νανάκος. Τι καλημέρα. Η περίπτωση προπονητή είναι αντίγραφο κίνηση του Λουτσέσκου. Αποκλεισμό από την Ευρώπη και νυχοφαγία το πρώτο μισό τη σεζόν. Εκτός λοιπόν του καινούργιου προπονητή και του στήματος, εκτός την έλλειψη βασικών παιχτών Μαουρίσιο Βιερίνια, η ομάδα έχει να αντιμετωπίσει και τη Μύρλα τη δικιά μας. Δεν εννοώ εσένα. Πότε επιτέλους θα καταλάβουμε πως το ποδόσφαιρο πρώτον και σημαντικό ένα είναι παιχνίδι ψυχολογίας? Όλοι οπαδοί σκεφτόμαστε την ψυχολογία. Παίρνουν το κασέρι κάθε μήνα φράπ στο λογαριασμό τους, τι ψυχολογία και πράσινα άλογα. Κι όμως, όταν όλοι αυτοί οι παίκτες καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα καινούριο σύστημα, μέσα σε μερικές μέρες, σας όψε το Λουτσέσκου και με τον αέρα του Ντάμπελ, αποκλείστηκαν από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και βέβαια θα είχαν πεσμένη ψυχολογία. Στηρίζουμε προπονητή και παίκτες. Ο 12ος παίκτης του ΠΑΟΚ πρέπει να είναι παρόν και χαίρομαι που στο χθεσινό μάτς ήταν εκεί και τα καλύτερα θα έρθουν. Πρέπει να το πιστέψουμε. ΠΑΟΚ είσαι αφού περαστικά στο πουλέν μου, λέει η Νανά από τη Γερμανία. Πουλέν. Ο Βαρέλα. Φεύγω για τη φωτογραφία μου. Στείλεις, τα είπα στην αρχή. Αυτά ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα και με δεν μας πέφτει με τίποτα. Η τρέλα, το πάθος, η ενέργεια, η πίστη στα τέσσερα γράμματα. Να το ξέρετε, σας το λέμε, να το ακούσουν φίλοι και εχθροί. Έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο, σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Bye, bye!